Κύριε Συγκύριε, καλησπέρα σας. Περιφερειακές δημοτικές εκλογές 2014. Οι σημερινές βέβαια πρίξεις δουν οι κάλπες για να δείξουν τον νικητή για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και βέβαια η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει αρχίσει μια προσπάθεια για να προβάλλει βέβαια όλους τους υποψηφίους από τις συγγνωτητές της. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος και για σήμερα εδώ 7 υποψήφοι περιφερειάρχες της Δυτικής Ελλάδος θα μας δώσουν απαντήσεις και θα δεσμευτούν για την πολιτική βέβαια που θα ακολουθήσουν την επόμενη πενταετία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 9 οι περιφερειάρχες υποψήφοι, 7 είναι κοντά μας για σήμερα εδώ στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Έχουμε απευθείας συνδέσεις με εφημερίδα Πατρίς, με Ort FM, με Πατρίς News, αλλά και θα δούμε αργότερα αρκετά. Θα έχουμε και ρεπορτάζ βέβαια όλα αυτά καθ' για τις εκπομπές μας για σήμερα. Όλα αυτά εδώ, Τρίτη 13 Μαΐου. Λοιπόν, κοντά μας δεν είναι σήμερα ο κύριος Ανδρέας Καφτανιώτης, προεκλογική ομιλία στο Αγρίνιο. Απλώς έχει ζητήσει να συνδεθεί στο Skype. Και βέβαια θέλω να πάρω και την άδεια από τους καλεσμένους. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχουμε. Ζήτησε με Skype. Επειδή θέλουμε να έχουμε τις διαδικασίες αληθοφανέστατες, 7 είναι υποψήφοι. Έχετε κάποιο πρόβλημα να βγει ο κ. Καστανιώτης αργότερα με Skype? Μέσω Twitter, καλύτερα. Μέσω Twitter θα στείλει μήνυμα. Ο κ. Καστανιώτης μέσω Twitter. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ειλικρινά μιλάω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει ζητήσει αργότερα να στείλει μέσω Skype. Προεκλογική ομιλία στο Αγρίνιο. Και ο επίσης υποψήφιος κ. Ζαφυρόπος. Πρέπει να διαβάσουμε εκεί την ανακοίνωση. Πριν καλησπέρισω εδώ στο στούντιό μας τους υπόλοιπους υποψήφιους περιφερειάρχες. Αγαπητοί κύριε Πατσούρη, από πολλές ημέρες είναι προγραμματισμένοι για την 3η 13 Μαΐου από την ΟΡΤ τηλεοπτική συζήτηση debate μεταξύ των υποψηφίων περιφερειαρχών. Όμως, ο απερχόμενος περιφερειάρχης, Απόστολος Κατσιφάρας, οργανώνει προεκλογική συγκέντρωση στον πύργο πριν από την τηλεοπτική συζήτηση. Αυτή η αντιδοτολογική, κατά τη γνώμη μου, συμπεριφορά του Απόστολου Κατσιφάρα, εκλεκτού άλλωστε και με άλλους συγκεκριμένους υποψηφίους των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τον έχει οδηγήσει σε υπέρβαση των ορίων του αγωνίζεστε. Αρνούμε να παρακολουθήσω και να αποδεχθώ όλα αυτά και γι' αυτό με λύπη μου σας γνωρίζω ότι δεν θα ανταποκριθώ στην πρόσκληση που είχε την καλοσύνη να μου απευθύνει η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Με εκτίμηση, Γιάννης Ζαφυρόπουλος. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να εξηγήσω βέβαια και στους τηλεθεατές για όλη την περιφερειακή Ελλάδος, άλλωστε που εκπέμπει το κανάλι μας, τη διαδικασία του debate. Είναι πολύ απλό, το έχετε δει άλλωστε τις τελευταίες ημέρες να διαδραματίζεται εδώ στις εκπομπές μας, στα διάφορα debate άλλωστε που έχουν γίνει. Οι ερωτήσεις είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους και βέβαια θα πρέπει να απαντήσουν μέσα σε 3 λεπτά. Εδώ είμαστε εμείς για να κοντρολάρουμε μεταφορικά τα πράγματα και βέβαια να σημειώσουμε ότι θα ξεκινήσουν βαζόμενοι στην αλφαβητική σειρά. Και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, καλησπέριζουμε. Πάμε στον Παναγιώτη πάμε στους υποψηφίους πρώτα. Ναι, από το κοντρόλ. Πάμε να καλησπέριζουμε τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα. Δικαίωμα στην πρόοδο. Καλησπέρα κύριε Κατσιφάρα. Καλησπέρα κύριε Βασιλείο. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, πάμε. Και ένα σχόλιο πριν. Ναι, καλό είναι να απαντήσετε αν θέλετε. Ναι. Αυτό ουδέν σχόλιο. Ουδέν σχόλιο στο σχόλιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη Δεσίλα, αριστερή παρέμβαση Δυτικής Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Δεσίλα. Καλησπέρα. Θα συμπληρώσω αριστερή παρέμβαση, αντικαπιταλιστική κίνηση στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος τίτλος της κίνησής μας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Γιώργο Κανέλη, οικολογική Δυτική Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Κανέλη. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και καλή εκπομπή να έχουμε. Νίκος Καραθανασόπουλος, Λαϊκή Σπήρωση Δυτικής Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Καραθανασόπουλος. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Παναγιώτης Λαλιώτης, γέφυρα ανατροπής και δημιουργίας. Καλησπέρα κύριε Λαλιώτη. Καλησπέρα σας, εσάς και τους θεατές σας. Και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εμείς την αποδοχή. Βεβαρημένο το πρόγραμμα, αρκετά να μάθουμε και να ακούσουν βέβαια και οι τηλεθεατές μας. Πάμε και στον κύριο Θήμιο Σόκο, Δυτική Συμπολιτεία. Καλησπέρα κύριε Σόκο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Και στον κύριο Βασίλη Χατζηλάβρου, Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Χατζηλάβρου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μέσω, όχι Twitter τελικά, μέσω Skype θα προωθήσουν. Το Twitter το είπα γιατί το χρησιμοποιήσω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό στο να στείλει Twitter. Γι' αυτό είπα, στείλει ένα Twitter. Σε μια προηγούμενη. Λοιπόν, την τιμήσματα. Αρκετές συνδέσεις θα έχουμε. Να ξεκινήσουμε τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, να καλησπέρισουμε. Ort FM, είναι εδώ η Ort FM και για σήμερα. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα στους υποψηφίους μας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να πάμε και στον Γιώργο Ροζή να πάρει μια εικόνα από εφημερίδα Πατρίς. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν ακούω τον Γιώργο. Γιώργο,
τεχνικό πρόβλημα από πατρίδα, θέλω να το εκλυθεί. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως δύσκολο σήμερα να βγει 10 άνθρωποι εδώ να είναι στον αέρα. Άρα λοιπόν τα όποια τεχνικά προβλήματα θα λυθούν αμέσως από τους τεχνικούς μας. Λοιπόν, και καλησπέριζουμε κλείνοντας τον πρώτο κύκλο στο διαφορά του νοημία στο τι θα γίνει για σήμερα με Λευτέρη Παρουξή. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, Περικλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους που ήρθαν σήμερα εδώ στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να δούμε και Λευτέρη, να ευχηθώ... παρακαλώ. Συγγνώμη. Και να, και να ευχηθώ ότι σήμερα, Τρίτη και 13, δεν θα είναι γρυσούζη και η μέρα για κανέναν από αυτούς. Ωραία. Σε βλέπω. Ωραία. Τεχνικά προβλήματα στην αρχή θα υπάρξουν, εντάξει, είμαστε είναι πάρα πολύ. Είναι 13 λες να... Μπορεί να έβαλε και αυτό το χεράκι του. Είναι το μεγαλύτερο debate που γίνεται μέχρι σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και τόσο η Πατρίδα, τόσο το Πατρίς News, τόσο η Ορ TV, όσο και το Ορ FM θα είναι εδώ σήμερα για να συμβάλλουν τα μέγιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους κυρίους. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετά, περίπου 2 ώρες θα έχουμε στη διάθεσή μας για να μάθουμε, να ανακρίνουμε μεταφορικά τους υποψήφιους περιφερειάρχες. Αν είμαστε έτοιμοι Πατρίδα, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσουμε και τους συντάκτες στην Εφημερίδα Πατρίς για να βγει άλλωστε και το φύλλο για αύριο. Έχουν αρκετή δουλειά εκεί λόγω εκλογών. Αν είμαστε έτοιμοι να μεταδώσουμε από τον τρόπο, αλλιώς να πάω λίγο στην πρώτη ερώτηση. 3 λεπτά θα είναι κάθε ερώτηση για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τον κύκλο των ερωτήσεων. Είμαστε έτοιμοι για την Πατρίδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για Πατρίδα. Σε λίγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κατσιφάρα, να δούμε το χρονόμετρο σιγά σιγά και βέβαια να ξεκινήσουμε λοιπόν τον κύκλο ερωτήσεων. Κύριε Κατσιφάρα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι και το ερώτημα το πρώτο και να ξεκινήσουμε βέβαια και τον χρόνο αντίστροφα να μετρά. Πείτε μου, γιατί παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τώρα, δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα σε ό,τι αφορά βέβαια τον νομό υγείας. Η Δυτική Ελλάδα έχει δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια η ενεργεία από βιομηχάνηση υπάρχει, υφίσταται. Η διάλυση του αγροτικού τομέα, αλλά και μια σειρά από καταστροφές έχουν πλήξει Αχαΐα, Υγεία και Ετωλακαρνανία. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του ένας ρημαγμένος τόπος. Ναι, πάμε στον κύριο Κατσιφάρα. Υπάρχει μια κοινή διαπίστωση, πριν σημερινή, ναι, ναι, διαχρονικά δεκαετιών, ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αλλά και συνολικά ο δυτικός άξονας, έχει μεγάλα ελλείμματα στα μεγάλα δίκτυα, οδικά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά και λιμενικά δίκτυα. Τι γίνεται, γιατί αυτή η στέρηση? Η πολιτική προτεραιότητα της χώρας ήταν στροφή στον ανατολικό άξονα, αλλά και κατεύθυνση στον πόρο. Και αυτό έγινε πάνω από 15 χρόνια. Όλα τα έργα που σχεδιάστηκαν στον ανατολικό άξονα ήταν κυρίως με εθνικούς πόρους. Στο δυτικό άξονα ήταν με τη μέθοδο της παρακόλλησης. Κυρίως στα μεγάλα οδικά έργα. Ήρθε και η κρίση, καθυστερημένος ο σχεδιασμός, ήρθε και η κρίση, αντιμετωπίσαμε και μεγάλες πυρκαγιές, καταστροφές και όλο αυτό το πάρι των συγκυριών που έχουν πολιτικές ευθύνες κυρίως το κεντρικό κράτος, έφερε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να είναι, αλλά και το δυτικό άξονα, να είναι στο χαμηλότατο επίπεδο από πλευράς υποδομών αλλά και παραγωγής ΑΕΠ. Με προβλήματα ανεργία, δομική ανεργία στην περιφέρειά μας. Τι γίνεται σήμερα και ποιο ρόλο μπορεί να παίξει ο θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα οδικά δίκτυα που είναι ευθύνη του κράτους, η περιφέρεια είχε ένα ρόλο διεκδικητικό. Σε ό,τι αφορά τα έργα που μπορεί να τα σηκώσει το περιφερειακό πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν από πόρους της περιφέρειας, η περιφέρεια έκανε στο ακέραιο το καθήκον της. Όταν αναλάβαμε ως περιφέρεια, βρήκαμε ενταγμένα στο ΕΣΠΑ μόνο 7 έργα, εκ των οποίων 7 έργα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, με συμβάσεις μόνο 7 εκατομμύρια ευρώ και με απορρόφηση 0. Το ΕΣΠΑ το αναλάβαμε στις 11, ουσιαστικά την πρώτη δεκάτου, την πρώτη εβδόμου του 2011. Ναι, ναι. Στα δύο χρόνια, δύο και κάτι,
48 έργα εντάχθηκαν, 48 έργα, πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ οι εντάξεις, έχουν συμβατοποιηθεί πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα υπάρχει απορρόφηση σε ψηλό επίπεδο. Έργα ζωτικής σημασίας. Νομίζω θα μας δοθεί μετά η δυνατότητα. Ναι, ναι. Αλλά το έργο στο κατάκολο γίνεται από την περιφέρεια. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε το κατάκολο ως σημαία αναπτυξιακή. Το έργο το μελετήσαμε, το προκηρύξαμε και σήμερα έχει εργολάβο. Η σύνθεση εθνικής οδού με το λιμάνι της Κυλλήνης ολοκληρώνεται. Η παράκαμψη Κεραμιδιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο δρόμος Αντρίτσενα-Κρέστενα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το πολυατρίο στα Λεχενά βρίσκεται σε υψηλό βαθμό υλοποίησης. Αστικές αναπλάσεις παντού. Δεν υπάρχει έδρα του Δήμου που η περιφέρεια να μην έχει εγκρίνει και να μην έχει χρηματοδοτήσει τα σχέδια των αστικών αναπλάσεων. Μια νέα μεγάλη τομή. Πρόσφατα παραδίδωσαμε στην τοπική κοινωνία, κυρίως στον αγροτικό τομέα, 33 χιλιόμετρα υπογειοποίησης του αντρευτικού δικτύου. Ένα έργο 22 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι ένα μέρος των έργων που αναφέρω. Θα αναφέρω τα υπόλοιπα μετά. Όμως θέλω να πω ότι η περιφέρεια στο ακέραιο έκανε το καθήκον της στο βάρος που αναλογούσε. Σε ό,τι αφορά την Ολυμπία Οδό, σηκώσαμε το βάρος της επανεκκίνησης. Και το κάναμε πολλές φορές μόνοι μας. Και όταν λέω μόνοι μας, αποκλειστικά μόνοι μας. Και σήμερα το έργο βρίσκεται στη φάση της κατασκευής. Θα είμαστε άγρυπνη φορή μέχρι να υλοποιηθεί, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο, όπως επίσης για το σιδηρόδρομο πρόσφατα παρουσιάστηκε η μελέτη από την Πάτρα μέχρι το Ρήμα. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Ο χρόνος ήδη έχει ξεπεραστεί κανένα λεπτό. Είμαστε υπερασπιστοί στο σχήμα της κουβέντας μας. Και το ίδιο χρόνο βέβαια θα γίνει όλοι οι δημοσιογράφοι που είσαι από τον τρόπο για το τι ακριβώς χρόνο έχει ο καθένας σας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσίλα. Κύριε Δεσίλα, ήδη ώρα τη μαγεία σα. Από άλλου έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα μα. Σε λίγα λεπτά θα συνεχίσουμε με πατρίδα. Ενώ έτοιμα, αλλά επειδή έχω ήδη ξεκινήσει το λίγο ερωτήσεων, σε λίγα λεπτά θα πούμε με Γιώργο Ρωσή και εφημερίδα Πατρί. Η Δυτική Ελλάδα λοιπόν έχει δεχτεί πάρα πολλά επιδήματα, ειδικότερα η Ηλία, αλλά και η Αχαγία του Λογανανία. Μια σειρά από καταστροφέ έχουν πνίξει τη Δυτική Ελλάδα. Δυστυχώ τα πράγματα δεν είναι όπω θα θέλαμε, αλλά πώ μπορεί να σταθεί στα πόδια του ένα ρημαγμένο τόπο ξανά. Για πείτε μου, κύριε Δεσίλα. Η σκληρή πραγματικότητα, ο άγυρο μας και είναι πολύ διαφορετική, εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσίασε ο απερχόμενος περιφερειάρχης. 30% ανεργία, 60% στην νεολαία, 40% τουλάχιστον μειώσεις μισθών και συντάξεων, μαζικές απολύσεις και λουκέτα, άγρια φοροδειξία. Μνημόνιο Καλλικράτης και συγκυβερνήσεις, κεντρική και τοπική πεντακομματική, Πασόκ Νουδού, Λάος, Δημάρχο Λόγη, άφησαν πίσω του συντρίμια. Πολύ συγκεκριμένα. Διάλυση όλων των κοινωνικών υποδομών. Συρρήκνωση, υποβάθμιση των νοσοκομείων Κρεστένων, Καλαβρίτων και Μεσολογίου. Κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και πολλών ΤΕΗ με το σχέδιο Αθηνά. Κατάργηση των οργανισμών εργατικής εστίας, εργατικής κατοικίας, της ΕΡΑ, της επιδιώρησης εργασίας ηλίας. Κατάργηση του τρένου, του πιο φτηνού, ασφαλούς και οικολογικού μεταφορικού μέσου και επιστροφή στην πρόχαρη λάω του Κούπη εποχή. Ακροτηριασμός της Ολυμπίας Οδού σε κορύφη παντρών στο 1 τρίτο με τα ίδια λεφτά, τεράστια πανοπρίκια του εργολάβους και πανάκριβα διόδια και αισχρή καπηλεία του ονόματος της Ολυμπίας. Και έχουμε και το νέο σκάνδαλο με την κολοβή Αλεπού πατρών του πύργου που δεν φτάνει όχι μέχρι την αρχαία Ολυμπία, ούτε μέχρι τον πύργο, αλλά μέχρι τη διασταύρωση του Βουνάργου, 74 χιλιόμετρα. Δεν θα παραδοθεί το 16 που είπε ο αδιάβαστος του Μνημονίου κ. Χρυσοχοΐδης, αλλά στα τέλη του 17. Δεν θα κοστίσει 350 εκατομμύρια, αλλά 881 εκατομμύρια και πήραν εργολάβη νέο πανοπρίκι 93 εκατομμύρια ευρώ για ανύπαρκτες μελέτες. Καταλήστευση και προσφετολογική προεκλογική διασπάθηση του Ταμείου Μολυβιάτη 220 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος των πυροπαθών της Ολυμπίας, ξεπούλημα μέσω Ταϊπέδ και με πρίκα μεγάλες επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, του θαλάσσιου μετόπου της Πάτρας, των λιμανιών Πάτρας, Κατακόλου, Αστακού, των αεροδρομίων Αράξου και Ακτίου, καθώς και των τουριστικών φυλέτων Λουτρών Καλιάφα, Κουνουπελίου και Σάτος των Θηνών Βαρθολομίου. Τώρα προωθούν και την ιδιωτικοποίηση του νερού από τα φράγματα
του ερημάνθου που πληρώνουμε το ερημαθόσιμο, 3 ευρώ το μήνα, και από το φράγμα ποινιού και από το φράγμα ποινιού παραπίνου και το μεγάλο φαγοκότη με τα 3 εργοστάσια σκουπιδιών. Ύστερα από όλα αυτά, η απερχόμενη πεντακομματική κυβέρνηση, είτε αυτούσια είτε μεταλλαγμένη και μεταμφιεσμένη, ξαναζητάει την ψήφο των εργαζομένων του λαού της υγείας για να μας ξανασώσουν. Όχι άλλο κάρβουνο, που λέει σε μια ταινία ο κ. Κούρκουλος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε και στον κύριο Κανέλη, Γιώργο Κανέλη, στην οικολογική δυτική Ελλάδα. Είπαμε λοιπόν ότι ο τόπος βέβαια χρειάζεται κάτι, γιατί άλλωστε είπαμε ότι έχουμε δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα βέβαια αυτά έργα που θα θέλαμε για να υπάρξει ανάπτυξη. Και βέβαια το θέμα είναι πώς μπορεί να σταθεί λοιπόν στα πόδια του και πάλι ένας ρημαγμένος τόπος. Κοιτάξτε, εμείς σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας, σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, δεν αρνούμαστε ότι είναι σε ένα βαθμό απαραίτητα, δεν ενθουσιαζόμαστε κιόλας. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι το άπαν της ανάπτυξης είναι η αυτοκινητόδρομη. Αντιθέτως, θεωρούμε την αναγκαία, την ισορροπημένη κατανομή των πόρων και στις μειονεκτικές περιοχές και στις ορεινές περιοχές και όχι σε μια λωρίδα κοντά στις παραλίες όπου συγκεντρώνει και ο πληθυσμός ή μια άλλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Χρειάζεται να συνειδητά να στρέψουμε κονδύλια έτσι ώστε οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Όσον αφορά την ίδια την εκτέλεση των έργων, πράγματι μία σημαντική παράμετρος την οποία σαν παράταξη μας ενδιαφέρει είναι η διάσταση του κόστους έτσι ώστε να μην ράβονται και να μην κόβονται τα έργα στα μέτρα των εργολάβων αλλά να συμβαδίζουν με το δημόσιο συμφέρον. Μία άλλη διάσταση στην οποία εμείς έμπρακτα δίνουμε έμφαση και όχι μόνο πριν να πάρθουν οι υπογραφές για τις οποίες πολλοί εργολάβοι τις θεωρούν ένα τυπικό στάδιο, πήραμε τις υπογραφές και τις άδειες και τώρα κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά και στη συνέχεια και κάθε στιγμή η μελέτη να τηρείται, η περιβαλλοντική όρη να τηρούνται όσο και αν αυτό κοστίζει τους εργολάβους. Θεωρούμε επίσης ότι για την επόμενη περίοδο, σε ό,τι αφορά την έμφαση, είναι σωστό και θα συμβάλλουμε σε αυτό να μην πέφτει η έμφαση σε όλα αυτά τα έργα τα οποία μερικές φορές λαμβάνουν και φαραγωγικές διαστάσεις, αλλά στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, όπως ειδικότερα για την υγεία, δεν έγινε ουσιαστικά. Έγινε μια αναφορά πριν από λίγο στο Ταμείο των Πυροπλήκτων. Το Ταμείο των Πυροπλήκτων έκανε ορισμένα πράγματα. Όμως όλοι το παραδεχόμασταν, εμείς τουλάχιστον το είχαμε κάνει σημαία, δεν υπήρξε αυτός ο σχεδιασμός που θα έστρεψε κονδύλια όχι μόνο στα απολύτως αναγκαία βέβαια, που είναι η αποκατάσταση σπιτιών και καταστημάτων που καταστράφηκαν καθώς των προγραφιών, αλλά να αποτελέσει αυτό το πλήγμα, αυτό το μεγάλο πλήγμα στον νομό υγείας, θα μπορούσε να αποτελέσει και θα έπρεπε και ακόμα υπάρχει χρόνος και ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τον εξυγχρονισμό των τομών της γεωργίας και της κοινοτοφίας. Υπάρχουν ακόμα χρήματα στο ταμείο αυτό. Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε αναφορά σε 52 εκατομμύρια. Από αυτά επιτέλους τουλάχιστον να μην πάνε όλα σε αποστολικά, πρέπει να πάνε και σε αυτό που είπαμε, σε έναν σχεδιασμένο οικολογικό και οικονομικό εξυγχρονισμό και αναζωογόνηση της πρωτογενής οικονομίας στην Κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Πάμε και στον κύριο Καραθανασόπουλο. Για πείτε μου κι εσείς, άλλωστε το ερώτημα το έχετε ακούσει ήδη τρεις φορές από τους υποψήφιους που άλλωστε έχω θέσει. Πολλά λοιπόν τα χτυπήματα στην Ελλάδα και βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα έργα σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά. Ένας νομός ειδικότερα υγεία που έχει υποστεί πάρα πολλά, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς, ό,τι υπάρχει υφίσταται εδώ στο νομό μας. Για πείτε μου, για ποιο λόγο λοιπόν, πώς μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του ένας ρημαγμένος τόπος. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που έκανε ο απερχόμενος κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κατσιφάρας, να οροποιήσει την κατάσταση, η κατάσταση δεν κρύβεται. Έχουμε μια ραγδαία επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου των εργαζόμενων,
των άνεργων, γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων. Μια ραγδαία υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της λαϊκής οικογένειας, της δυνατότητας πρόσβασης σε μια σειρά κοινωνικά αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχουμε υποβάθμιση της προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Και το ερώτημα είναι ποιος φταίει. Φταίει μήπως το κακό το ριζικό μας ή ο Θεός που μας μισεί. Εμείς λέμε πολύ καθαρά, υπάρχει υπεύθυνος. Και βεβαίως είναι η περιφερειακή αρχή, είναι η κυβέρνηση με τη συνολικότερη αντιλαϊκή πολιτική, αλλά πρόκειται για εκτελεστικά όργανα αυτά. Γιατί το ζήτημα είναι και πρέπει να αναρωτηθούμε τον πραγματικό υπεύθυνο, ποιος είναι αυτός λοιπόν που καθορίζει πού θα κατευθυνθούν τα κονδύλια, με ποιον τρόπο θα κατευθυνθούν τα κονδύλια, ποιες ανάγκες θα εξυπηρετηθούν. Και εμείς το λέμε πάρα πολύ καθαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η λυκοσυμμαχία του μεγάλου κεφαλαίου και οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το παιχνίδι, είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο χρηματοδότησης των έργων και ποια έργα πρέπει να προταχθούν. Και όχι βεβαίως οι λαϊκές ανάγκες. Και αυτό το βλέπουμε ολοφάνερα. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι η κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Ουσιαστικά δεν έχουν αποκατασταθεί 7 χρόνια μετά τις πυρκαγιές οι πυρόπληκτοι στο σύνολο των καταστροφών που έχουν πάθει. Η αντισεισμική θωράκιση μεταφέρεται στις ελληνικές καλένδες. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο που είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Να θυμίσω το περιστατικό στις Λίμνες και αλλού. Εμπορευματοποιούνται τα απορρίμματα με τη δημιουργία των εργοστασίων. Μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας δεν παίρνονται, με αποτέλεσμα να καταραίει το επαρχιακό δικοδίκτυο, οι πλημμύρες να πνίγουν τα χωριά, τις καλλιέργειες των αγροτών. Το επαρχιακό δικοδίκτυο να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να βάλουν οι κατασκευαστές διόδια για να κερδίσουν. Το αρδευτικό δίκτυο, αντίστοιχη εικόνα υπάρχει τη στιγμή που υπάρχουν φράγματα που έχουν κατασκευαστεί. Και όμως δεν μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους, ή όποιοι τα ποτίζουν πανάκριβα. Και βεβαίως εγκαταλείφθηκε ο σιδηρόδρομος συνολικά στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα, η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε και συνέχεια, παρά τις εφορίες και τις διακηρύξεις περί ανάπτυξης, με νέο κλείσιμο και συρρήκνωση των νοσοκομειακών μονάδων, όπως για παράδειγμα το νοσοκομείο Κρεσθένων που θα μετατραπεί σε κέντρο υγείας, θα υποβαθμιστεί. Σε κέντρο υγείας ετοιμάζουν να μετατρέψουν μετά από λίγο χρονικό διάστημα και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, με αποτέλεσμα να επιδοθεί η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Πύργου. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η κατάσταση. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και αυτές οι ευθύνες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει βεβαίως να διεκδικηθούν με κάθε τρόπο τα απαραίτητα έργα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να έρθει σε σύγκρουση ο λαός με την πολιτική των κυβερνήσεων. Πρέπει να έρθει σε σύγκρουση ο λαός με τους περιφερειάρχες που είναι δεσμευμένοι σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο. Δεν θέλουν να το ανατρέψουν. Το πλαίσιο που καθορίζει δηλαδή ο Καλλικράτης, που καθορίζουν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πρέπει να έρθουν σε σύγκρουση με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται και το τελευταίο ευρώ που λιμένονται τον εργάτη και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η διέξοδος την οποία προβάλλουμε, την οποία προτείνουμε και η οποία μπορεί να έχει αποτέλεσμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καθανασόπουλε. Περνάμε τώρα και στον κύριο Λαλιώτη, στον πρώτο γύρο βέβαια ερωτήσεων. Είπαμε ότι άλλωστε η Δυτική Ελλάδα έχει δεχτεί αρκετά ανεργία, αποβιομηχάνηση, διάλυση από τον αγροτικό τομέα, αλλά και μια σειρά καταστροφών. Για πείτε μου, πώς μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Την απάντησή σας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι από τις ευλογημένες περιοχές της Ελλάδος. Ειδικότερα ο νομός Ηλίας, άλλωστε το λέει και το όνομά του, είναι ένας νομός ο οποίος μπορείς να καλλιεργήσεις 13 φορές το χρόνο. Η περιφέρεια, η απερχόμενη περιφερειακή αρχή και όχι μόνο και αυτοί που θήτευσαν παλαιότερα στις νομαρχίες ειδωτεί λοιπόν των κυβερνήσεων που κατόπιν χρησμάτων κομμάτων κυβέρνησαν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τα τελευταία χρόνια δεν έκαναν τίποτα ώστε να υπάρξει μια πραγματική ανάπτυξη των οδών των τόπων. Η Ηλία είχε την ατυχία να χτυπηθεί και από τους σεισμούς και από τις φωνικές πυρκαγιές του 2007. Από το 2007 μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα σημαντικό να γίνει προς την αποκατάσταση των δασών της περιοχής. Έχουμε καθολιστήσεις, έχουν πέσει αρκετά χρήματα
για αναδασώσεις και αναδασώσεις δεν έχουν γίνει. Να πάμε τώρα στο αγροτικό. Ο νομός Ηλίας είναι κατεξοχήν ένας αγροτικός νομός. Είναι ένας νομός που το αγροτικό στοιχείο είναι εκείνο που μπορεί να τον βγάλει από την κρίση. Κι όμως, οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και οι αρρωγοί τους, αυτοί που θύτευσαν στις περιφερειακές και νομαρχιακές αρχές παλαιότερα, ήταν εκείνοι που ακολούθησαν τις πολιτικές εκείνες που διπλασίασαν το κόστος παραγωγής τα τελευταία 4 χρόνια. Το τρένο. Παρατήσαμε τις γραμμές, τις αφήσαμε στο έλεος και βλέπουμε οι μισές γραμμές να λείπουν και να κλέβονται. Και ο Χαλκός και οι Ράγες. Συνεχίζουμε να λέμε για το Ταμείο Μολυβιάτη το 2007. Όλοι βάλαμε τον οβολό μας και έχουμε φτάσει 2014 και τα χρήματα δεν φτάσανε στο στόχο τους. Διάλυση των κοινωνικών δομών. Τα νοσοκομεία παρατημένα, παραμελημένα στην τύχη τους. Ακροτηριασμός της Ολυμπία Οδού. Είχαμε ακούσει ότι θα σταμάταγε το έργο στην Πάτρα. Λέμε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2014 μας υποσχέθηκαν ότι θα ξεκινήσει το έργο. Εγώ δεν το νομίζω. Νομίζω ότι είναι προεκλογική δέσμευση. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό το έργο και θα επιμείνουμε και στη γραμμή του τρένου. Δεν νοείται σύγχρονη χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, όταν το τρένο είναι το ασφαλέστερο και το ταχύτερο μέσον πλέον στον κόσμο, εμείς να καταργούμε τις γραμμές. Τι άλλο έχει η Ολυμπία? Τι άλλο έχει η Ολυμπία που εξυψώνει ψηλά την Ελλάδα μας? Την αρχαία Ολυμπία. Επέτρεψε η Περιφερειακή Αρχή να ανάψει η φλόγα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτά τα πράγματα όλα είναι ένα οργανωμένο σχέδιο κυβερνητικό που ειδοτεί των κυβερνήσεων το ακολουθούν ώστε να διαλύσουμε και να χάσουμε την εθνική μας κληρονομιά. Τέλος, το φράγμα του ποινιού, το φράγμα το συγκεκριμένο, δεν έχει γίνει καμία συντήρηση από το 1974 μέχρι σήμερα. Και όπως επίσης και στο φράγμα του Ερημάντου και στο φράγμα του ποινιού επιβάλλεται να εγκατασταθεί υδροελεκτρικό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα και στον κύριο Θήμιο Σόκο, διοικητή στην Πολιτεία. Είπαμε, έχουμε πει άλλωστε, το έχουμε θέσει αρκετές φορές το ερώτημα. Συνεχίζουμε με το ίδιο ερώτημα και για εσάς, για να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Κύριε Σόκο. Η περιφέρειά μας τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει δεχτεί αλλεπάλληλες ήττες. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε στοχεύσεις πολιτικές, αλλά είχαμε και ανεπάρκεια σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία έπρεπε να εκτελέσουμε. Η περιφέρειά μας δέχτηκε αδιαμαρτύρητα η Ολυμπία Οδός, το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο, να γίνει κολοβίωδος. Και να έρχεται ο κύριος Χρυσοκοίδης να υπόσχεται δημοπρατήσεις μέσα στο προσεχές διάστημα. Για να αναλύσουμε τα πράγματα σε σχέση με αυτό το έργο, θα πρέπει να δούμε ότι το έργο αυτό ούτε σε 3 χρόνια θα ξεκινήσει. Καμία σχέση λοιπόν με δουλειές που γίνανε σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως είναι παραδείγματι ο δρόμος που δεν έπρεπε ποτέ να ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα, Ε65, που διασχίζει 60 χιλιόμετρα δυτικά του Παθέτη Θεσσαλία. Δεχτήκαμε λοιπόν και δέχτηκε ο Περιφερειάρχης αδιαμαρτύρητα το να γίνει η Ολυμπία Οδός κολοβή. Στο πρόγραμμά του αναφέρει ότι υπήρξε καλός διαχειριστής. Εγώ ισχυρίζομαι ότι υπήρξε κακός έως μέτριος διαχειριστής κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε έργα τα οποία ήταν ήδη ενταγμένα. Η περιφέρεια δεν εκπονήσε καμία καινούργια μελέτη και η απερχόμενη περιφερειακή αρχή δεν έχει να μας δώσει καμία καινούργια μελέτη σε σχέση με το καινούργιο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Οι τεράστιες υποδομές που υπάρχουν στην περιφέρειά μας, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, άλλα έργα σημαντικά στον τουρισμό επί παραδείγματι που θα έπρεπε να υπάρξουν, δεν αξιοποιούνται γιατί δεν υπάρχει πολιτική αξιοποίηση. Δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, θα τονίσω για μία ακόμα φορά, ήττες. Δεν έχουμε πολιτική, γιατί δεν είχε πολιτική η Περιφερειακή Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο τα κονδύλια, δεν είναι και μόνο οι απορροφήσεις, είναι και το τι θα προκύψει από αυτό, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα δεν θα δούμε. Αναφέρθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης
σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αρδευτικά δίκτυα. Τα αρδευτικά αυτά δίκτυα στην Ηλία έχουν ένα βάθος χρόνου από την εποχή που ήταν ο κύριος Κοντός υπουργός, αν θυμάμαι καλά. Και το ότι τελειώσανε τα έργα αυτά δεν είναι προσδόξα της παρούσας περιφερειακής αρχής. Το από εκεί και μετά έχει σημασία. Με την ολοκλήρωση αυτού του κομματιού των έργων, τι συνέχεια θα έχουμε. Και από αυτού πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Περιφερειάρχης. Η πολιτική ανεπάρκεια σε ό,τι έχει να κάνει με την διεκδίκηση έργων και υποδομών που χρειάζεται ο τόπος αυτός για να αναπτυχθεί ήταν χαρακτηριστικό της απερχόμενης περιφερειακής αρχής. Και βεβαίως το ότι γίνανε απορροφήσεις, όχι δά και τίποτα σημαντικά πράγματα, δεν μας οδηγεί ότι είχαμε και επιχειρησιακή ικανότητα. Το αντίθετο. Είχαμε επιχειρησιακή ικανότητα γιατί προετοιμασία με μελέτες και έργα έτοιμα για να δημοπροδοτηθούν την επόμενη περίοδο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις απάντησεις. Και βέβαια πάμε και στον κύριο Χατζηλάβρου. 7 λοιπόν υποψήφιοι περιφερειάρχες για σήμερα Τρίτη, εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να κλείσουμε το πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Κοινές ερωτήσεις και αργότερα βέβαια θα υπάρξουν και ατομικές ερωτήσεις, προσωπικές ερωτήσεις. Πολλά λοιπόν τα χτυπήματα τα τελευταία χρόνια για την ίδια Ελλάδα. Και βέβαια το ερώτημα το θέτω σε εσάς κύριε Χατζηλάβρου. Για πείτε μου δική σας απάντηση και βέβαια πώς μπορεί να ξανασταθεί και πάλι στα πόδια του αυτός ο ευλογημένος τόπος. Είπατε μια κουβέντα στην ερώτηση όπως τη διατυπώσατε, τη λέξη ρημαγμένος τόπος. Κρατήστε τη. Θα είναι σημαντική για να δούμε τι χρειαζόταν να γίνει. Ένας τόπος που βγαίνει από φωτιές, βγαίνει από καταστροφές, μια περιφέρεια που είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης και ένας νομός όπως είναι ο νομός Ηλίας που έχει το μικρότερο εισόδημα από τους τρεις νομούς, ο καθένας καταλαβαίνει ότι θα χρειαζόμασταν ένα μεγάλο σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο θα είχε ορισμένα χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι απλά η συμμετοχή σε κάποια προγράμματα. Θα είχε δηλαδή τέτοιες στοχευμένες δράσεις σε τέτοιο εύρος και τέτοια ποιότητα που θα πήγαινε ακριβώς στον κάθε παραγωγό, θα έλεγα, στο κάθε έργο, να δει τι μπορεί να κάνει περισσότερο. Έτσι που να δημιουργηθεί ένα κλίμα ανασυγκρότησης. Το 11 στην απογραφή, ο νομός κατέγραψε ακόμα λιγότερο πληθυσμό, που σημαίνει τον απλό στόχο του να κρατήσεις τον κόσμο στον τόπο του, δεν μπορεί να την υλοποιήσεις. Ποια ήταν όμως η μεγαλύτερη από τις καταστροφές? Δεν ήταν ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχασε πόρους χρήσιμους για να μπορεί να λειτουργήσει είτε θεραπευτικά είτε λειτουργικά άμεσα? Ποια ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή? Δεν ήταν τα μνημόνια που έχασε ο κόσμος εισόδημα σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν, 25% του εισοδήματος, εισόδημα και σύνταξη? Μπορεί κανένας να πει ότι η περιφέρεια βρέθηκε στο ύψος των απαιτήσεων? Όσο σεμνά θα έπρεπε να είναι αυτοκριτική η περιφέρεια και να πει δεν τα καταφέραμε. Μπορούσε να υπάρξει άλλη πολιτική? Ναι, βεβαίως. Ήταν πολιτική επιλογή να μην υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όλα να πέφτουν στη δημοσιονομική στη δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι που να κόβει μισθούς, συντάξεις, να κόβει πόρους από την αυτοδιοίκηση. Το έχω πει και άλλες φορές. Η αυτοδιοικητική, που το λένε και φουσκώνουν όταν μιλάνε για την αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε να την υπερασπιστούν την αυτοδιοίκηση. Να υπερασπιστούν μια αυτοδιοίκηση σε μια πατρίδα χαμηλής εθνικής κυριαρχίας. Άρα θα έπρεπε να είναι μια αντίπαλη εξουσία στα μνημόνια, μια αντίπαλη εξουσία στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν το είδαμε αυτό. Μιλάμε για διεκδικητισμό, ότι πήγαμε πολλές φορές στην Αθήνα, έγιναν επαφές. Δεν είδαμε δίπλα στον κόσμο να στέκεται η αυτοδιοίκηση σαν κάτι άλλο. Σαν μια άλλη δύναμη πολιτική που να βάλει δηλαδή στο σχετισμό δυνάμεων όλες τις δυνάμεις για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Η καταστροφή είναι μεγάλη και συνεχίζεται. Δεν τελειώσαμε με αυτούς. Μας δίνεται μια δυνατότητα. Είναι οι Κυριακές που έρχονται. Για να αλλάξει πορεία ο τόπος, για να υπάρξει μια ανατροπή αυτής της πολιτικής. Εκεί ο καθένας καταλαβαίνει ότι κανένας μόνος του δεν φτάνει. Αλλά την ίδια στιγμή θέλει μια συγκεκριμένη πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ελπίζοντας σε τι?
ότι θα διορθώσει και θα θεραπεύσει. Αυτά, επανέρχομαι στη λέξη, ρημαγμένος τόπος. Χρειάζεται λοιπόν μια ανατροπή αυτής της πολιτικής. Μάλιστα. Που αυτή ήταν η πιο καταστροφική από όλες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην Εφημερίδα Πατρίς να συνδούμε με Γιώργο Ροζή. Να θέσει και αυτό ένα ερώτημα για να κάνει βέβαια και αργότερα να συνεχίσει τη δουλειά του και στην Εφημερίδα. Να καλησπέρασουμε και πάλι τον Γιώργο Ροζή, γιατί είχαμε πριν τεχνικό πρόβλημα και δεν είχαμε μπορούσαμε να ακούσουμε τον ήχο από την Εφημερίδα Πατρίς. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Να ακούνε λίγο και οι κύριοι εδώ την ερώτηση. Εγώ σ' ακούω, Γιώργο. Εγώ σ' ακούω, απλώς οι κύριοι εδώ δεν ακούν. Ναι, ναι, πάμε. Ναι, ναι. Ένα μικρό σχόλιο. Ωραία, τώρα ακούμε, τώρα ακούμε. Ωραία, ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Δηλαδή από αυτά τα οποία έχω παρακολουθήσει ένα μήνα τώρα από τις συνεδέψεις, παρουσιάσεις, ομιλίες που κάνουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, είναι ότι κινούνται σε πολιτισμένα πλαίσια, υπάρχει πολιτικός πολιτισμός και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δεν αναλώνονται σε στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά καταθέτουν προτάσεις συγκεκριμένες για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο, τίποτα περισσότερο. Τώρα ως προς το ερώτημα το οποίο θέτω εδώ από τα γραφεία της εφημερίδας μας, είναι ότι από τις αυτές περιφερειακές εκλογές, αν έχουμε διαπιστώσει πολιτικό άρωμα, πολιτικό και παράλληλα δηλαδή πολιτικό αντίκτυπο σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, ή αν στις επαφές που έχουμε τους πολίτες πιστεύουν ότι οι πολίτες θα βασιστούν κυρίως σε πρόσωπα, δηλαδή θα ψηφίσουν πρόσωπα. Αυτό περιέχει. Μάλιστα, Γιώργο, καλή δουλειά να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, κύριε Κατσιφάρα, ξεκινάμε από εσάς. Ερώτημα Πατρίς και αργότερα θα πάμε και στο Λευθέρη Παρουσή Πατρίς Νιούς. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν πολιτικό αντίκτυπο ή τι έχετε διαπιστώσει κατά την προεκλογική περίοδο, αν οι πολίτες βέβαια βασιστούν σε πρόσωπα. Ερώτημα λοιπόν από την Εφημερίδα Πατρίς. Κύριε Κατσιφάρο, ο λόγος δικός σας. Ναι, νομίζω ότι η ερώτηση είναι πάρα πολύ εύστοχη. Δεν υπάρχει εκλογική διαδικασία που να μην έχει πολιτικό χαρακτήρα. Είναι άλλο ο πολιτικός χαρακτήρας και άλλο η κομματική συσχετισμή και οι κομματικές μεταγραφές. Οποιαδήποτε πράξη, δράση, πρωτοβουλία συλλογικού ή θεσμικού οργάνου ή ενός ανθρώπου που ηγείται ενός φορέα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει και αξιακά και πολιτικά και κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Ποιο είναι το διακύβευμα όμως των εκλογών αυτών? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ποιο είναι το διακύβευμα? Και εδώ πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Είναι εκλογές εθνικές όπου κατεβαίνουν τα κόμματα όπως έχουν καταγραφεί? Όχι. Είναι εκλογές ευρωεκλογές? Ναι, έχουμε στο δεύτερο γύρο. Τι εκλογές έχουμε 18 του μηνός και δεύτερο γύρο? Έχουμε για τις τοπικές μας κυβερνήσεις. Έχουν τα πρόσωπα που κατεβαίνουν στίγμα ιδεολογικό και πολιτικό? Μα λοιπόν όλοι. Όλοι. Και όποιος κρύβεται, νομίζω ότι νιώθει ο ίδιος ότι κοροϊδεύει την κοινωνία. Η κοινωνία ξέρει όλους εμάς. Ξέρει τις διαδρομές μας, το αξιακό μας μέρος, το πώς έχουμε διαχειριστεί τα πράγματα, το όραμά μας, τις προτάσεις μας. Όλα τα ξέρει. Ξέρει και τη συνέπεια και τη σταθερότητα. Ξέρει και όλους ή όποιον με τα πηδά από εδώ και από εκεί. Αυτές είναι στάσεις που κρίνονται από την κοινωνία. Το ερώτημα είναι, και για μένα είναι απόλυτα σαφές, ότι το διακύβευμα των εκλογών έχει να κάνει με το πού θα πάει ο τόπος μας την επόμενη μέρα. Τι περιφέρεια θέλουμε, αν θα έχουμε ανάπτυξη, αν η ανάπτυξη θα φέρει δουλειές για τα παιδιά μας, αν θα αντιμετωπίσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που είναι ως συνέπεια της κρίσης, αν η περιφέρεια μπορεί πραγματικά να ανοίξει δρόμο. Και εγώ ένα θέλω να πω. Η περιφέρεια στην πιο δύσκολη στιγμή και δεν είχαμε ολοκληρωμένη θητεία, μια λειψιδική έγραφη. Μια περιορισμένη έμεινε όρθια. Και όταν λέμε έμεινε όρθια και έκανε κέρδη. Λύσαμε όλα τα θέματα? Όχι. Γίνανε όλα τα θέματα ξαφνικά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Μην τρελαθούμε. Όποιος το επικαλείται αυτό, του λέει την αλήθεια στην κοινωνία. Πριν από 2,5 χρόνια ήταν λυμμένα αυτά τα θέματα. Αν ήταν λυμμένα, δεν χρειαζόταν να τα λύσουμε.
και να παλεύουμε να το κάνουμε τώρα. Όχι. Άρα λοιπόν στο πολιτικό ζήτημα και οι εκλογές έχουν το χαρακτήρα του στο πολιτικό, δεν πρέπει όμως να τις μετατρέψουμε σε εκλογές όπου θα καταγράφονται οι στενά, πολύ στενά κομματικοί σχετισμοί. Όπως επίσης δεν είναι εκλογές για να βρούνε ρόλο τα πρόσωπα. Είναι εκλογές για την κοινωνία, είναι που πρέπει πραγματικά να απαντήσουμε στο αύριο. Και εμείς λέμε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το έχουμε καταθέσει. Το έχουμε ψηφίσει. Το υλοποιούμε. Και το υλοποιούμε σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Και λέμε επίσης ότι δεν είναι ώρα για πειραματισμούς. Μάλιστα. Γιατί ο πειραματισμός πάντα σε φέρνει πίσω. Μάλιστα. Σωτήρες δεν είμαστε. Και δεν υπάρχει σωτήρας. Ούτε είμαστε μάντης. Μάλιστα. Ή μάγοι. Δεν είμαστε. Ευχαριστώ. Εμείς καταθέτουμε αξιοπρέπεια, εργατικότητα, συνέπεια και αρχές και περί την πολιτική αρχές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γατσιφάρα. Πάμε και στον κύριο Δασίλα για να μας πει τη δική του άποψη. Είπαμε λοιπόν, αν πιστεύετε ότι αυτές οι περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουν πολιτικό αντίκτυπο, και βέβαια το ερώτημα που σας θέτουμε είναι αν έχετε διαπιστώσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ότι οι πολίτες θα βασιστούν βέβαια σε πρόσωπα. Για πείτε μου. Τα πρόσωπα είναι φορείς συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων. Το κρίσιμο για τους πολίτες είναι η συνέπεια λόγων και έργων των προσώπων που εκφράζουν, υλοποιούν αυτές τις απόψεις. Από τις περιοδίες που έχω κάνει αυτό το διάστημα, έχω διαπιστώσει ότι οι πολίτες θεωρούν αυτές τις εκλογές πολύ κρίσιμες. Και εμείς συμφωνούμε με αυτή την εκτίμηση. Σε τι συγκίστανται η κρίσιμότητά τους. Στο γεγονός ότι η συγκυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ντόπιοι αστικοί κύκλοι προσπαθούν να προωθήσουν πολλούς αντιλαϊκούς στόχους μέσα από αυτές τις εκλογές. Οι δύο κυριότεροι να περιορίσουν την αναμενόμενη βαριά και μαζική πολιτική αποδοκιμασία και καταδίκη τους, να ανασυγκροτήσουν επί το αντιδραστικότερο ολόκληρο το πολιτικό σύστημα με νέα κόμματα ακροδεξιάς, κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, να διευρύνουν τις συμμαχίες, συγκυβερνήσεις, συνένεσης και υποταγής και εν ώψη του νέου ΕΣΠΑ και του μεγάλου φαγοποτιού που θα ακολουθήσει να ανασυγκροτήσουν τις συμμαχίες, τα κυκλώματα του τοπικού κεφαλαίου, τη διασύνδεσή τους με το μεγάλο κεφάλαιο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον κύριο Φούχτελ, τον κύριο Ράχεμπαχ, την κυρία Ζοζέτα Λάνη, ώστε να προωθήσουν μια καινούργια επίθεση. Αυτή είναι η κρισιμότητα της σκοπιάς, ας πούμε, των κυριακών κύκλων. Από τη σκοπιά των εργαζομένων, όπως διαπιστώνουμε από τις περιοδίες μας, η κρισιμότητα είναι διαφορετική. Αν θα δημιουργηθούν δηλαδή με την ψήφο, τη συμμετοχή και την πάλη του λαού από Δευτέρα νέες προϋποθέσεις, καλύτερη ώρα και προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουν την καινούρια αντιλαϊκή καταιγίδα που επέρχεται με όπλα, το νέο μνημόνιο διαρκείας, το μεσοπρόθεσμο 2015-2018 και το δημοσιονομικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρειαστεί από Δευτέρα ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής, θα χρειαστούν μεγάλοι ενωτικοί νικηφόροι αγώνες και γι' αυτό ταξικέρα συγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα χρειαστεί κοινή δράση της αριστεράς μέσα στους αγώνες, ιδιαίτερα των μαχόμενων δυνάμεων της αριστεράς αντί για τον ενδοαριστερό εμφύλιο, και θα χρειαστεί και ένα μέτωπο της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής αριστεράς. Γι' αυτό εμείς καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει το δικό μας συνδυασμό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Πάμε και στον κύριο Κανέλη. Οικολογική Δυτική Ελλάδα, για πείτε μου, στα πρόσωπα θα βασιστούν αυτή για την επόμενη πενταετία οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και βέβαια αν έχουν πολιτικό αντίκτυπο αυτές οι εκλογές. Εμείς πάντοτε υπερτονίζουμε το ρόλο της πολιτικής και όχι των προσώπων. Τα πρόσωπα φυσικά έχουν ευθύνες και αυτά είναι που σηκώνουν στις πλάτες τους τις ιδέες και τις πολιτικές προτάσεις. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα κάνει με πολιτικά κριτήρια. Ελπίζουμε ότι αυτές οι εκλογές, μιλάω πιο στενά για τις περιφερειακές, γιατί πραγματικά στις δημοτικές, γνωρίζοντας ο κόσμος πολύ περισσότερο τα
πολύ κοντινά του θέματα παίζουν περισσότερο πράγματι ρόλο τα πρόσωπα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτές οι περιφερειακές εκλογές θα σταθμιστούν από τους πολίτες με βάση τη σημερινή κατάσταση της χώρας και με βάση τη μεγάλη σημασία που έχει ο θεσμός της περιφέρειας, ο οποίος πράγματι, δεν μιλάω ευρύτερα, ο θεσμός της περιφέρειας έχει δώσει δείγματα γραφής ότι αποδίδει περισσότερο από αυτά που αντικατέστησε και γι' αυτό προοπτικά πρέπει να δούμε και την απορρόφηση του θεσμού της αποκεντρωμένης δίκης στην περιφέρεια. Ένα σημαντικό ζήτημα λοιπόν, το οποίο εγώ τουλάχιστον εμείς σαν οικολογική παράταξη θέλουμε και προτείνουμε στους πολίτες να σταθμίσουν, είναι η αναγκαιότητα δύο σημεία. Το ένα, ο πολιτικός πολιτισμός, η ανάγκη δηλαδή από τη βαριά κρίση που έχουμε και που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, η οποία προκάλεσε κοινωνικές καταστροφές, προκάλεσε ακόμα και αποσάθρωση και υγιών επιχειρήσεων, χτυπήματα μεγάλα στην παραγωγική βάση. Η οργή υπήρχε, ήταν δικαιολογημένη, αλλά δεν επιτρέπεται η οργή αυτή να τα σκεπάζει όλα και να οδηγήσει ομάδια του λαού μας σε σκοτεινές επιλογές μόνο και μόνο για να εκφραστεί η οργή. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή και στο περιφερειακό επίπεδο, ναι, οι δυνάμεις αυτές οι οποίες οδηγούν έξω από τη δημοκρατική πορεία να περιθωριοποιηθούν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για μας τα πολιτικά χαρακτηριστικά του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, την προταξία, τις επενδύσεις, να επιδιώκουν τη γενική βιωσιμότητα, δηλαδή την ταυτόχρονη επιδίωξη της οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής βιωσιμότητας. Κοινωνία με αλληλεγγύη, δημόσια αγαθά, οι λίμνες, τα ποτάμια, τα εδάφη μας, θα πρέπει να τα προστατεύουμε απαρέγκλιτα και από εκεί και πέρα ευελιξία και καινοτομία, ούτως ώστε να έχουμε ένα παραγωγικό αύριο. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο βέβαια Καραθανασόπουλο. Λοιπόν, Λαϊκή Συμπέρωση της Δυτικής Ελλάδας, τι πιστεύετε, για πείτε μου κι εσείς, πολιτικό αντίκτυπο αυτές οι εκλογές, αυτές οι δυτικές εκλογές, 18 Μαΐου, ή βέβαια ο κόσμος θα βαστεί σε πρόσωπα, για πείτε μου. Ποιο πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας το κριτήριο της ψήφου, χωρίς να θέλουμε να υποδείξουμε βεβαίως, αλλά πρέπει να είναι η στάση του καθενός υποψήφιου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι βάρβαρη και αντιλαϊκή. Πρέπει να είναι η στάση του απέναντι στην λοικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι η στάση του απέναντι στα μεγάλα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και απέναντι στον Καλλικράτη, που διαμορφώνει ένα αντιλαϊκό πλαίσιο για τους Δήμους και τις περιφέρειες, μετατρέποντάς τους σε μακρύ χέρι της κυβέρνησης για να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την αντιλαϊκή πολιτική. Άρα, από αυτή την άποψη, με βάση αυτά τα κριτήρια, δεν είναι τα πρόσωπα που καθορίζουν, αλλά οι πολιτικές οι οποίες ο καθένας υπηρετεί. Και έτσι ακριβώς το λόγο, οι όποιοι αυτοδιοικητικοί ή ανεξάρτητοι εμφανίζονται τώρα προεκλογικά, άλλως και στις προηγούμενες εκλογές είχαμε μια αντίστοιχη εικόνα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ναυαγοσώστες του συστήματος και της αντιλαϊκής πολιτικής. Άλλωστε, όλοι αυτοί είναι δοκιμασμένοι στο να εφαρμόζουν την αντιλαϊκή πολιτική. Από αυτή την άποψη, η αντιπαράθεσή μας με τη Δημοτική Αρχή δεν είναι αν το πρόγραμμά της είχε ανεπάρκειες, είχε καθυστερήσεις ή ταλαντεύτηκε σε κάποια σημεία διαχειριστικά. Η αντίθεσή μας η σφοδρότατη είναι με τις πολιτικές επιλογές της, είναι με το περιεχόμενο, είναι με τις προτεραιότητες τις οποίες έχει. Με αυτές διαφωνούμε και όχι με επιμέρους ζητήματα. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Να προβληματιστεί ο κόσμος, η εργατική τάξη, πώς όταν προεκλογικά ξαφνικά όλοι αρχίζουν και έχουν οράματα, σχέδια, μεγαλόπνοα. Όταν μιλάνε ακόμη για διεκδικήσεις, για ανατροπές και μετεκλογικά, όλοι αυτοί κάνουν τις πάπιες στην κυριολεξία απέναντι στην πραγματική εξουσία. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από αυτή την άποψη η στάση και ο ρόλος της λαϊκής συσπήρωσης που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ και άλλους αγωνιστές είναι μια στάση διαχρονική που τίμησε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν όλοι κάποιοι ήταν εξαφανισμένοι και εμφανίστηκαν ξαφνικά τα χρόνια της κρίσης για να το παίξουν σωτήρες του κινήματος, των αγώνων, καπηλευτές επί της ουσίας, όταν κάναμε σημαντικές προσπάθειες να αναδείξουμε με συνέπεια λόγων και έργων τον κατήφορο των οποίων αυτή η πολιτική οδηγεί τα λαϊκά στρώματα και ταυτόχρονα να οργανώσουμε την πάλη του λαού με μετοπικά σχήματα, το ΠΑΜΕ, τις διάφορες συσπυρώσεις και κινήσεις στον αγροτικό κόσμο, στους επαγγελματίες και στην ΟΛΕΑ.
Και από αυτή την άποψη λοιπόν η ελπίδα και η προοπτική πρέπει να είναι ακριβώς να διαμορφωθεί ένας ισχυρός άλλος πόλος, ο οποίος από τη Δευτέρα μετά των εκλογών και τον πρώτο γύρο, αλλά και του δεύτερου και των ευρωεκλογών, θα αναδείξει πολύ ισχυρό αυτόν τον άλλο πόλο της απειθαρχίας, της ανυπακοής, της ρήξης και της συνολικότερης ανατροπής, γιατί μέσα από αυτή τη λογική μπορεί να δώσει ελπίδα στο λαό, αλλά και ταυτόχρονα είναι ο μόνος δρόμος για να ανακουφιστεί από τα προβλήματα. Από επίδοξη σωτήρες έχουμε χορτάσει. Άμα δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Και οι υπόλοιποι δεν έχουν διάθεση να σπάσουν αυγά. Να συγκρουστούν δηλαδή με το μεγάλα συμφέροντα, να συγκρουστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Παναγιώτη Καρδιά. Ανατροπή και δημιουργία. Τι αφού κράζεται από την καθημερινότητα. Και βέβαια το ερώτημα αυτό είναι, αν πιστεύετε ότι οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουν πολιτικό αντίκτυπο ή βέβαια, είπαμε και πάλι, θα βασιστούν στα πρόσωπα. Από ό,τι είδατε και στο λογότυπο του συνδυασμού μας, εμείς αυτό δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε πολιτικό αντίκτυπο. Θέλουμε να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο. Ειδικά η γενιά μου, γιατί εγώ είμαι 39 χρονών, έχει μάθει τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση να ακούει τη λέξη χρήσμα. Αυτό μου θυμίζει μια λαϊκή παροιμία που λέει «Γέννησε η Βασίλισσα Κουτάβη, το χρήσαμε Βασιλόπουλο». Τους βασιλιάδες χρήζαμε. Άρα λοιπόν, τι έκαναν οι πολιτικοί μας, το αθηνοκεντρικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Έπιαν κάποιον ο οποίος θα ήταν πιστό του σκυλί, το χρήζε, του δίνε την κομματική γραμμή και έπειτα ήταν εντολοδόχος του. Γι' αυτό λοιπόν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Το είδαμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην περιφέρεια, στην ομαρχία, στους δήμους. Εμείς φτιάξαμε ένα συνδυασμό ανεξάρτητο, και το τονίζω ανεξάρτητο, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Από το κέντρο μέχρι την αριστερά. Κύριε Καναθανασόπουλο, κουκουέ δεν έχουμε μόνο. Δεν έχουμε ακροαριστερά και ακροδεξιά. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε τον ακροαριστερό φασισμό, ούτε τον ακροδεξιό φασισμό. Θα πρέπει, να τρέπεσαι, θα πρέπει να τρέπεσαι όταν προβάλλεις την ιδεολογία του φασισμού και του ναζισμού και όταν τολμάς να ταυτίζεις τους αγώνες τους ηρωικούς του λαού μας ενάντια στον φασισμό και των κατακτητές και τους ταυτίζεις. Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά τα οποία λες. Πρέπει να ντρέπεσαι όταν προσπαθείς να αποκτήσεις την ταυτότητά σου ότι είσαι των ανεξάρτητων Ελλήνων υποψήφιος βουλευτής και πάνε μου το παίξεις ανεξάρτητος. Τροπή και έσχος σε αυτό το οποίο κάνεις. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, ωραία. Αν είναι δυνατόν. Πάμε. Σε λίγο. Λοιπόν, πείτε μου. Φτιάξαμε ένα συνδυασμό από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, άνθρωποι της πραγματικής παραγωγής, άνθρωποι που δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ από δοτές θέσεις της κυβέρνησης. Και γιατί το κάναμε? Γιατί μας το επιβάλλει η κοινωνία. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε το πρόβλημα και όχι το ακούμε. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι κανείς από όλους όσους έχουν θητεύσει και όσους έχουν φέρει τον τόπο μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούν να μας σώσουν. Γιατί και πάλι θα εκτελέσουν εντολές της κεντρικής εξουσίας. Και εδώ με τα λύπης μου να πω και κάτι για το φίλο μου τον Βασίλη τον Χατζηλάβρου. Αυτό που ακούω, μία κάλπη, τρεις ψήφους, έρχεται να μου θυμίσει πάλι την ίδια πολιτική γραμμή. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Άλλο πράγμα η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλο οι εκλογές, οι εθνικές και οι ευρωεκλογές. Η τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρεται σε ζητήματα τοπικά. Πρέπει να είναι αποσυνδεμένη τελείως από την κεντρική εξουσία. Απαγορεύονται τα χρήσματα, γιατί κάποιος που είναι εξαρτώμενος από χρήσμα κόμματος, αν αυτό το κόμμα γίνει εξουσία, θα εκτελέσει εντολές που θέλει δεν θέλει, όπως κάναν κάποιοι στο παρελθόν. Όπως κάναν όλοι άλλωστε στο παρελθόν. Να απαντήσω και στον κύριο Καναθανασόπουλο 10 δεύτερα, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Καναθανασόπουλε, εγώ ανήκω στους ανεξάρτητους Έλληνες ως υποψήφιος πολιτευτής. Και διαχωρίζω. Άλλο οι πολιτικές θέσεις, άλλο η περιφερειακή αρχή και η τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς τα μπερδεύετε. Εσείς τα κάνατε όλα ένα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι λένε στον τόπο μου. Αυτός που, ποιος φοράει μουτσούνες, αυτός που θέλει να εξαπατήσει τον κόσμο, αυτός φοράει μουτσούνες. Λοιπόν. Και τη μια βάζει τη μια μουτσούνα και την άλλη φορά βάζει την άλλη. Οι σταυροί από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά έχουν γεμίσει όλα τα βουνά της Ελλάδας. Φτάνει με τη φασιστική και ναζιστική ιδεολογία που προβάλλεις. Φτάνει με τη ναζιστική ιδεολογία που προβάλλεις. Από την ακροδεξιά και από την ακροαριστερά. Κύριε Λαγιώτη, συγχωρέστε. Λοιπόν, πάμε και στο θεωρία των δύο άκρων. Σε μια εκδοχή. Αντιδραστικότατη.
επικίνδυνη. Η Χρυσή Αυγή εδώ μέσα. Ήρθε εδώ μέσα. Η Χρυσή Αυγή την έχουμε δίπλα μας. Δίπλα μας την έχουμε τη Χρυσή Αυγή και την εκφράζει ο κύριος Γαλιώτης. Γιατί προσπαθεί να πάρει τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ντροπή και έσχος. Η Χρυσή Αυγή έχει υποψήφιο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να ντρέπεσαι και είσαι νέος άνθρωπος, λες. Κάνατε μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να ντρέπεσαι. Προσβάλλεις τους αγώνες, προσβάλλεις τις θυσίες του λαού. Προσβάλλεις το αίμα το οποίο χύσανε ενάντια στους κατακτητές όταν λες δύο άκρα. Αυτοί που πολέμησαν τον ναζισμό. Ντροπή και έσχος. Για λόγους σου. Τον ναζισμό τον πολέμησε το 40%. Ντροπή και έσχος. Άντε ρε. Όλοι οι υπόλοιποι έλεγαν στον Αντρέα. Κύριε Βαλιώτη, κύριε Σοκόπουλο. Επιτέλους. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Είσαι και ανιστόρητος τελείως. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε, κύριε Γαλάκη. Είσαι και τελείως ανιστόρητος. Κύριε Σοκόπουλο. Ναι, το βλέπω. Συγγνώμη, κύριε Γαλάκη. Συγχωρέστε με. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, κύριε Σοκόπουλο. Έξι χρόνια ύφεσης, φτώχειας, υπανάπτυξης, καταστροφής. Έξι χρόνια που οδήγησαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στην ανεργία. Έχουμε εκλογές για τις τοπικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές. Και νομίζω ότι αυτό είναι μείζον θέμα. Που αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και την κοινωνία στο σύνολό της. Για να φέρει την πολιτική στο προσκήνιο. Για να βάλει την πολιτική στα πόδια της. Γιατί δυστυχώς η χρεοκοπία της χώρας, της χρεοκοπίας της χώρας οδηγήθηκε, είχαμε χρεοκοπία της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν μέσα από τους θεσμούς, με συμμετοχή των πολιτών, για να αντρέψουμε αυτό το μοντέλο που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία. Η χώρα χρειάζεται επιγόντως παραγωγική ανασυγκρότηση. Και όχι μόνο. Ανασυγκρότηση συνολικά. Και αυτό θα γίνει αν ο λαός συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα που τον αφορούν μέσα από τους θεσμούς. Βασικός θεσμός για να έχουμε ανάταξη είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ένας θεσμός, λαϊκός θεσμός, για τον οποίο υπήρξαν αγώνες και πρωτοβουλίες πολλών χρόνων. Για να σπάσει αυτό το μοντέλο, το υδροκέφαλο, ενός κράτους Ναπολεόντιου, το τελευταίο Ναπολεόντιο κράτος στην Ευρώπη. Ενός κράτους συγκεντρωτισμού, συγκεντρωτικού, ενός κράτους του οποίου οι επιλογές ήταν το ρουσφέτι, η συναλλαγή, το παρασκήνιο, με έλλειμμα δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Από τα κόμματα και τους άλλους σχηματισμούς, τα κόμματα εξουσίας σε κάθε περίπτωση και βεβαίως μέχρι τις δομές της κοινωνίας και της οικονομίας συνολικά. Ένα κράτος λοιπόν που δεν σεβόταν τους θεσμούς αλλά δημιουργούσε οργανισμούς και φορείς για να καθορίζει τις τύχες του λαού και να οδηγεί τη χώρα, χρεοκόπησε. Σήμερα να αξιοποιήσουμε τους θεσμούς της αποκέντρωσης και μέσω της αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, με ενεργή συμμετοχή των πολιτών, να βάλουμε το άλογο μπροστά από το κάρο, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τις δυνατότητές μας, την περιουσία μας. Γιατί αυτός ο τόπος είναι πλούσιος, μόνο που έχει φτωχούς ανθρώπους, φτωχούς Έλληνες, φτωχούς κατοίκους. Μας πτωχεύσανε γιατί πρώτα υπερασπιστήκανε τα δικά τους συμφέροντα. Και τα δικά τους συμφέροντα ήταν σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Μάλιστα. Ενεργή συμμετοχή λοιπόν και δράση, γιατί σε αυτές τις εκλογές έχουμε την πεμπτουσία της πολιτικής, που είναι η ανατροπή ενός μοντέλου που κατέστρεψε τη χώρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον κύριο Χατζηδάκο. Κλείνουμε το δεύτερο. Απλώς θα θέσει ερώτημα μετά και ο Λευτέρης Βαρουφτής από το Πατρίς Νιούς και πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά άλλες δύο ερωτήσεις για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Χατζηδάκο, για πείτε μου, ναι, τι θα βαστούμε σε πρόσωπα ή θα έχουμε πολιτικό αντίκτυπο. Όχι, πείτε νομίζω ότι η ερώτησή σας έλεγε εμείς πώς αφουγκραζόμαστε από τις περιοδίες που. Έτσι ακριβώς, από την καθημερινότητα. Πώς εκείνοι θα ψηφίσουν, όχι πώς εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να ψηφίσουν. Άρα έχετε πολύ καλύτερη εικόνα. Πείτε μου. Νομίζω ότι τα δύο στοιχεία. Καταρχήν και πιο μεγάλο είναι το πολιτικό. Καταλαβαίνουμε ότι εάν δεν υπάρξει μια πολιτική απάντηση αυτή την περίοδο σε ό,τι του συνέβη, δηλαδή σε όλα αυτά που θυματοποίησε ανθρώπους του Ιδρώτα και της Προκοπής και της Προσφοράς και τους θεώρησε συνυπεύθυνους όλης αυτής της διαχείρισης που έγινε πολλά χρόνια τώρα στην πατρίδα μας για να φτάσουμε στη λεγόμενη χρεοκοπία,
Και θέλουν να δώσουν μια απάντηση γι' αυτό. Αμέσως μετά παίζει ρόλο και το πρόσωπο. Γιατί θέλουν να αισθάνονται όχι απλά εμπιστοσύνη, αν υπάρχει η αξιοπιστία εκείνη που μαζί να επιχειρήσουν αυτή την ανατροπή. Δεν μπορεί αυτό να ξεχωριστεί τελείως. Είναι κυρίαρχο το πολιτικό. Ωστόσο, οι συζητήσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό είναι εξαιρετικές, γιατί κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα τελειώσει η διαδικασία ανατροπής και διαμόρφωσης μιας άλλης πολιτικής στην Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής. Και έτσι οι συζητήσεις πάνε πιο πέρα, ζητώντας εμείς πια από τους ανθρώπους με τους οποίους υπάρχει μια γενική συμφωνία ή μια γενική αίσθηση κοινών συμφερόντων, να βάλουν πιο ενεργητικά το χέρι τους σε αυτή την υπόθεση. Το μυαλό τους, την προσπάθειά τους. Γιατί η αναμόρφωση της χώρας μας πια ή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ένα καθήκον το οποίο απαιτεί συγκέντρωση πολλών δυνάμεων. Θέλει ενεργητικούς πολίτες, θέλει να μαζέψουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας στην παραγωγή και σε όλα τα επίπεδα, στον πολιτισμό, παντού. Μόνο έτσι μπορούμε να φανταστούμε μια αναμόρφωση κοινωνική που να πάει πέραν της καταστροφής που έχει συντελεστεί, αφού αντιμετωπίσει δηλαδή τα ζητήματα της ανθρωπιστικής κρίσης, να πάει τα πράγματα παραπέρα. Θα ήθελα να κάνω όμως και ένα σχόλιο για αυτά που αλέχθηκαν με γενικούς όρους και δεν θα το έκανα καθόλου αν δεν υπήρχε το θέμα της ανόδου των νεοναζιστικών και φασιστικών οργανώσεων. Μία κουβέντα μου. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, αυτός ο μεγάλος δημιουργός, έλεγε ότι όσοι επεχείρησαν να συμψηφίσουν τάχατες, κόκκινο φασισμό με μαύρο φασισμό, τάχατες, δηλαδή έκαναν σημαία τους στον αντικομουνισμό, αυτοί στην πραγματικότητα άνοιξαν όλο το δρόμο για να ανοίξει το έδαφος να εμφανιστούν ξανά οι ναζιστικές απόψεις σαν απόψεις που δεν κρίθηκαν. Η Νινεβέργη μόνο έλεγε ότι κρίθηκε με πολλά εκατομμύρια νεκρούς και δεν πρέπει να τα συζητάμε αυτά τα θέματα, έλεγε, να κλείσει αυτό το θέμα. Εμείς σήμερα πρέπει να τα συζητάμε, γιατί ξαναεμφανίστηκε. Αλλά αυτό δεν μας δίνει, δηλαδή θέλει μια κοινή απάντηση στο ότι ο αντικομουνισμός βοηθάει ακριβώς την άντρωση αυτών των φαινομένων. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερος κύκλος ερωτήσεων. Πάμε στον Λευτέρη Βαρουξή και μετά αμέσως σε διάλειμμα για να ξεχωριστούμε και λίγο και άλλα δύο ερωτήματα. Γιατί άλλωστε ο χρόνος μπορεί να πάμε στα δύο λεπτά, να είναι επιβεβαιωμένη η απάντησή σας και βέβαια να βγουν τα συμπεράσματα οι τηλεδεατές για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πατρίς Νιούς, συνδεόμαστε με Λευτέρη Βαρουξή. Να θέσει ένα ερώτημα και σε εσάς. Λευτέρη, σας ακούμε. Περικλή, πριν θέσω το ερώτημά μου, θα ήθελα να υπενθυμίσω και στους τηλεθεατές μας αλλά και στους υποψήφιους περιφερειάρχες ότι την Κυριακή θα είμαστε εδώ από τις 6 και μετά σε μια μαραθώνια εκπομπή της ORT TV και του Πατρίς Νιούς, όπως κάθε εκλογές. Μαζί θα είμαστε. Ελπίζω να πάνε. Έχουμε να πούμε αρκετά, όπως στο κλείσιμο θα τα λέγαμε, ναι. Θα έχουμε δυνατότητα. Απλώς πρέπει να πούμε ότι ήδη κυκλοφορούν ήδη εδώ και αρκετές ημέρες ήδη στον αέρα στο Πατρίς Νιούς δημοσκοπήσεις. Έχει και δημοσκόπηση. Έτσι. Όπου αναμένονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία τρέχουν ακόμα. Αναμένονται αρκετές εκπλήξεις τόσο στους Δήμους όσο και στην περιφέρεια. Δεν θα πω κάτι, θα αφήσω να πλανάτε. Την προηγούμενη τετραετία είχαμε πέσει αρκετά. Τα δικά μας exit poll, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άρα λοιπόν τα πράγματα θα είναι αρκετά καλά και για αυτήν την 18η Μαΐου. Ναι. Όλα αυτά λίγο μετά τις 6. Λοιπόν, πιστεύω ότι και πάλι θα είμαστε μέσα. Ας θέσω την πρώτη μου ερώτηση στον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα, τον νυν Περιφερειάρχη. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι χαρακτηριστικές στη δική μας περιφέρεια. Ιδιαίτερα εδώ, εμείς στην Ηλία, νιώθουμε ότι είμαστε φτωχός συγγενείς και υπάρχει μια αίσθηση αδικίας. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να ανατρέψετε αυτό στην επόμενη πενταετία? Ένα μικρό παράδειγμα θα θέσω. Δεν φτιάχνεται αεροδρόμιο στην Ανδραβίδα, το οποίο είναι λαϊκό αίτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πρόσχημα το αεροδρόμιο του Αράξου. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι του λιμανιού της Πάτρας δίδεται για κρουαζιέρα, ενώ υπάρχει λιμάνι κρουαζιέρα στην περιφέρεια και είναι το λιμάνι κατά κόλλου. Κύριε Κατσιφάρη. Ναι. Εύστοχη. Η Ευρώπη, σε αυτή την οντότητα που είμαστε, όχι απλά γεωπολιτική, οικονομική, εθνική, παλεύει εδώ και 15 χρόνια και γι' αυτό έχει αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία να άρει τις ευρωπαϊκές ανισότητες. Αντίθετα, βλέπετε κάθε μέρα ότι όλες αυτές οι πολιτικές οδηγούν σε χάσμα. Έχει 5 χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπλύνει
τις περιφερειακές αμισότητες και αντίθετα το η κρίση βαθαίνει. Αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο χώρας. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό που είναι το μεγάλο ζήτημα είναι το μοντέλο. Το μοντέλο το αναπτυξιακό. Και όταν το ίδιο το μοντέλο έχει αποτύχει, πρέπει να αντιστρέψεις το ρου. Το ρου των πραγμάτων. Μπορεί στην επόμενη περίοδο ή μπορεί να υπάρχει μια νέα αρχή να πετύχουμε αυτό το στόχο. Η χώρα απέτυχε 20 χρόνια, η Ευρώπη 25 χρόνια απέτυχε, ενώ είχε το σκοπό να άρει τις ανισότητες. Μπορεί η περιφέρεια από μόνη της να το κάνει. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ένα, έχουμε στα χέρια μας το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Μας λείπει από τα χέρια μας το εθνικό σκέλος, δηλαδή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και επίσης είναι ένα τρίτο προς διεκδίκηση η μεγάλη οδική σιδηροδρομική, αλλά και οι μεγάλες υποδομές, προκειμένου να ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή στην περιφερειά μας, και πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς στην κοινωνία, όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, όλοι ξέρουμε. Υπάρχουν ανισότητες, κύριε Κατσφάρα? Αν υπάρχουν. Ανισότητες. Βεβαίως. Βεβαίως. Μεγάλες ανισότητες. Όντως, οπότε υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και μεταξύ των νομών, αλλά και εντός των νομών. Εντός των νομών. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και αν είδατε και το σύνθημά μας, είναι μεγάλη αντιθέση, μεγάλες αντιθέσεις και έχει και ανισότητες. Το κρίσιμο, το μεγάλο ζήτημα είναι αν υπάρχει συνεκτικό πρόγραμμα που θα αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο, και εδώ εμείς ως περιφέρεια έχουμε ολοκληρώσει το στρατηγικό αναπτυξιακό μας σχεδιασμό, τον οποίο έχει προτεραιότητες και στόχους, και δεν είμαστε στη φάση των διαπιστώσεων. Ήδη από την κατανομή των πόρων βλέπετε και αυτό που ανέφερα πριν, και θα κάνω την εξής αναφορά, πόσο έχουμε στηρίξει την περιφέρεια. Όταν αναλάβαμε το ΕΣΠΑ, μόνο 7 έργα ήταν ενταγμένα στην Ηλία. Μόνο 7. Είχαμε άλλες μελέτες, όριμα έργα και δεν τα είχαμε εντάξει. Μόνο τρελοί θα είμαστε. Εγώ όταν έλαβα το ΕΣΠΑ, η Ηλία είχε μόλις 7 έργα εντάξει στο πρόγραμμα. Πόσα εντάχθηκαν τα επόμενα 2,5 χρόνια? 48. Πώς έγινε αυτό? Αν είχαμε έτοιμες μελέτες, γιατί δεν τα είχαμε εντάξει? Μα δεν τα είχαμε. Δουλέψαμε. Και δουλέψαμε μεθοδικά. Ευχαριστώ. Αυτά τα 48 έργα που εντάξαμε, τι πόρους φέρνουν στην Ηλία? Φέρνουν 130 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά? Εγώ σας λέω, είναι ένα βήμα. Είναι μια πρόοδος. Είναι αρκετά? Λέω πάλι όχι. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Όμως κάναμε ένα βήμα. Όσο και να απαξιώνονται, αυτά τα πράγματα είναι όχι μόνο αριθμοί, είναι γεγονότα. 7 έργα στο περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ, 48 σήμερα. Ευχαριστούμε. Υπάρχει ένα πρόσθετο και τελειώνω με αυτό. Υπάρχει ένα πρόσθετο θέμα. Μπορούμε να έχουμε βιώσιμες δομές σε όλη την περιφερειά μας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί δεν πρέπει να φτιάχνουμε δομές οι οποίες δεν μπορούν να πατήσουν αναπτυξιακά. Θα αναφερθώ στο αεροδρόμιο μετά, δεν θέλω να πάρω. Αυτό όμως που είναι μεγάλο ζήτημα για μας είναι σήμερα να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή και να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα φέρνει θέσεις εργασίας, θα ανασυγκροτεί την επιχειρηματικότητα και θα μας πηγαίνει προς το αύριο. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτό είναι το περισσότερο χρόνο. Ας πάμε και στον κύριο Δεσίλα, με τη σειρά του, ο οποίος είναι γνωστός στις πάσεις για τη μαχητικότητά του. Κύριε Δεσίλα, νιώθουμε εδώ στην Ηλία ότι είμαστε φτωχός συγκινής περιφέρειας. Είναι σωστά το νιώθουμε αυτό, και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει για να ανατραπεί αυτό? Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Η ανισομετρία και οι ανισότητες, κατά τη δική μας εκτίμηση, είναι εσωτερικό οργανικό στοιχείο του καπιταλισμού και των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, αυτές οι ανισομετρία και οι ανισότητες γίνονται εκρηκτικές. Η πείρα μας έδειξε από 3,5 χρόνια ερετής περιφέρειας ότι με τον Καλλικράτη, με την εκλεγμένη περιφέρεια, μαζί και με τη διορισμένη κρατική υπερπεριφέρεια, Δεπίν, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιωνίων, Νήσων, έχει δημιουργηθεί στην Πάτρα ένα περιφερειακό κράτος υπερσυγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό,
αποκρουστικό, το οποίο συγκέντρωσε στην Πάτρα όλα τα όργανα, υπηρεσίες, αρμοδιότητες και εξουσίες και όξινε όλες τις ενδοπεριφερειακές αλυσότητες σε βάρος της Ηλίας και της Εντολοκαρδανίας, σε βάρος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συνολικά σε βάρος των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Για παράδειγμα, ας πούμε, ακόμα και το Ταμείο Αποκατάστασης Μοπλήκτων είχε μεταφερθεί στην Πάτρα. Το ΤΑΣ είχε μεταφερθεί στην Πάτρα και μετά το, στα πλαίσια της, των διαθεσιμοτήτων και μετά το σεισμό της Κεφαλονιάς επανήλθε, ας πούμε, στη βάση. Επίσης, συγγνώμη, για να και στο Ταμείο Μολυβιάτη υπήρχε ανισότητα, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Εκλάπη το Ταμείο Μολυβιάτη, 220 εκατομμύρια ευρώ που ήταν εισφορές ιδιωτών και κατασπαταλήθηκε ρουσφετολογικά και προεκλογικά σε βάρος των πυροπαθών της Ηλίας και των περιοχών. Και θυμίζω ότι στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε ρουσφετολογική κατανομή 31 έργων συνολικού ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ και αρνήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο και το καταγγέλλω αυτό να εγκρίνει ένα ποσό 8.000 ευρώ για ένα κομμάτι δρόμου Κρέστενα Αντρίτσελα, το οποίο είναι καταστραμμένο, εντελώς. Είναι καταστραμμένο και έπρεπε να γίνει μια παράκαμψη και να παροτριωθεί 1,5 στρέμμα και να δοθούν 8.000 ευρώ, να δοθούν 8.000 ευρώ για να αποκατασταθεί η κατοχή της. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο στην κυβερνητική πλειοψηφία του αρνήθηκε να εγκρίνει τα 8.000 ευρώ. Διηγίζομαι τον Κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμινο. Οποία, δηλαδή, υποκρισία. Σας αυτό καλό θα είναι όμως να απαντήσει κύριο Χατσιφάρη, γιατί άλλος σε εκπομπές έχει πει αρκετά Λευτέρη, αν ισχύει αυτό, γιατί εδώ στον αέρα είπε ότι το έργο αυτό είναι και της περιφέρειας της Ελλάδος και αν ισχύει κατά το 8.000 γιατί έχουν δοθεί αρκετά εκατομμύρια στην Ηλία, υφίσταται. Για πείτε μας, κύριε Χατσιφάρα, για 10 δευτερόλεπτα υφίσταται αυτό που είπε. Μιλάτε για το... Παρακίτηκα. Το ερώτημα που έβαλε ο κύριος Δεσίλας. Θα παρακίτηκα. Κοιτάξτε. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Μολυβιάτη, δεν μ' άρεσε να παρεμβαίνω και ζητώ συγγνώμη. Όχι, δίνουμε εμείς το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Θυμήθηκα πού ακριβώς είναι, στα παραγγείλια. Ναι. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Μολυβιάτη, πράγματι κάναμε δύο διαδικασίες για να μην μπορεί να χάσουμε το επόμενο πεντάμινο. Μακάρι να ήταν τα έργα ολοκληρωμένα σε επίπεδο μελετών και όριμα να τα εντάξουμε. Μπορεί να εντάξει θεσμικό όργανο χωρίς να είναι όριμο το έργο. Οπότε δεν ήταν όριμο το έργο, κύριε Κατσίφα. Βεβαίως δεν ήταν. Λοιπόν. Εδώ και ένα χρόνο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Εμείς δεν μπορούμε να μετατρέπουμε τα όργανα τα θεσμικά, τα οποία οι αποφάσεις πρέπει να είναι και νόμιμες. Και το τονίζω. Πρέπει να είναι νόμιμες. Γίνατε απόλυτα σαφείς. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι θέμα αρχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον κύριο Λευτέρη. Πάμε στον κύριο Κανέλη, Οικολογική Δυτική Ελλάδα. Κύριε Κανέλη, η Ηλία νιώθει ότι είναι το αδικημένο παιδί. Είναι λίγο θερμή πέτρα αυτό στα χέρια σας. Θα λέγατε ναι σε ένα αεροδρόμιο στην Ανδραβίδα? Επειδή είσαστε και πρόσωπος της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας. Ακούστε, η περιφέρεια ως θεσμός, εμείς θεωρούμε ότι είναι ελπιδοφόρα εξέλιξη. Και από την πρώτη στιγμή, το 2010, μία από τις βασικές μας εξαγγελίες ήταν ότι θα δουλέψουμε με πίστη σε αυτόν τον θεσμό για να επεκτείνουμε και να συμβάλλουμε σε αυτό που λέγεται περιφερειακή συνείδηση. Πρέπει σιγά σιγά να ανεβάσουμε το επίπεδο της συζήτησης για το πού θα χωροθετούμε τα έργα, τα αναγκαία έργα στην περιφέρεια, σε λογική. Άμβληση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, όχι μόνο σε επίπεδο των τριών ενοτήτων, των τριών νομών που λέγαμε, αλλά και της παραλιακής ζώνης με την ενδοχώρα. Εμείς το τονίζουμε και το τονίζουμε έμπρακτα αυτό το δεύτερο. Για τα αεροδρόμια, τα νοσοκομεία και όλα αυτά. Θεωρούμε, επαναλαμβάνω, συνδέοντας το νήμα με αυτό που είπα πριν, ότι δεν μπορεί να έχει κάθε περιοχή το δικό της νοσοκομείο. Με αυτή τη λογική θεωρώ, ας πούμε, ότι η πρόταση των τοπικών φορέων, για παράδειγμα λέω, της μετατροπής του νοσοκομείου Κρεσταίνων σε κέντρο υγείας για βαρέως πάσχοντες, είναι ρεαλιστική. Δεν μπορεί να έχεις τρία νοσοκομεία στο νομοδιαίτημα. Να έχεις ένα και καλό.
θα πρέπει σιγά σιγά να τα λέμε αυτά με γενναιότητα. Όσο και να θέλουν κάποιοι να χαϊδεύουν το αεροδρόμιο, θα πρέπει να διαλέξουμε σαν περιφέρεια. Πάντως το να έχουμε δύο. Όπως και λιμάνι. Θα πρέπει και να διαλέξουμε. Τα λιμάνια μπορούν να έχουν διαφορετικούς ρόλους. Αλλά και σε αυτό το τομέα έχουμε ξεφύγει. Για παράδειγμα, εμείς δεν διστάσαμε να τα πούμε έξω από τα λόγια, έξω από τα δόντια, χωρίς να μανταμασάμε, ότι το νεότερπτο λιμάνι του Αιγαίου, του κουτιού, ας το πούμε εντελώς καινούριο, αναζητούμε τώρα ρόλο. Δηλαδή, πραγματικά και εκεί πάμε να μοιράσουμε κάτι στον καθέναν, αυτή η λογική ανοίξει στο παρελθόν. Σιγά σιγά πρέπει να χωροθετήσουμε, να πούμε, η μια περιοχή θα έχει έμφαση στο Α, ας πούμε θα είναι το κέντρο της υγείας, η άλλη θα έχει έμφαση στη γεωργική βιομηχανία, ας πούμε ένας τομέας όπου η υγεία, η ηλία και η τολογραφνανία πρέπει να πάρουν το προβάδισμα, να αποφασίσουμε και να γίνουμε περιφέρεια. Έτσι, με γενναιότητα, με σωστή χορτασία και προφανώς το υπογραμμίζω αυτό με αίσθημα δικαιοσύνης και εναντί των τριονομών, αλλά και εναντί της αναπτυγμένης παραλιακής ζώνης, εναντί των ορεινών και θα προσθέσω ξεχασμένων περιοχών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Καραθανασόπουλο. Κύριε Καραθανασόπουλο, η Ηλία νιώθει ότι είναι το αδικημένο παιδί της περιφέρειας. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι μεγάλες. Το αχαϊκό σύστημα, όπως λέγεται από πολλούς, έχει το μερίδα του Λέοντος. Ταυτόχρονα, ο κύριος Στατούλης και η περιφέρεια Πελοποννήσου καραδοκεί για να μας πάρει το λιμάνι της κρουαζιέρας, πούμε, το Κατάκολο, ήδη η Μεσσηνία, εκτός από τις πτήσεις που δέχεται τον τελευταίο καιρό, δέχεται και κρουαζιερόπλια στο Μεσσηνιακό κόλπο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι πρέπει να αλλάξει? Ακούστε, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε μια λογική δημαγωγική που θα χαϊδεύει αυτιά περί αχαϊκής περιφέρειας, περί αθηνοκεντρικού κράτους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Γιατί τα προβλήματα που βιώνει ο άνεργος της Πάτρας, τα ίδια προβλήματα βιώνει και ο άνεργος της Ηλίας. Και αυτό είναι το συνολικότερο ζήτημα. Γιατί ακριβώς ορισμένες συγκρίσεις, οι οποίες έγιναν, είναι και επικίνδυνες. Ένα νοσοκομείο, ένα αεροδρόμιο. Τι είναι αυτά που λέτε? Δηλαδή, όλα στην ορεινή Ανδρίτσα είναι αριστερό νοσοκομείο, του πρώτου θα πεθάνει στη διαδρομή. Και μέχρι να κλείσει και ραντεβού. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αντί να λέμε ότι πρέπει να αναβαθμιστούν ορισμένα ζητήματα, μιλάμε ότι πρέπει να συρρυκνωθούν ακόμη περισσότερα. Γιατί λέμε ορισμένα ζητήματα? Ποιο είναι το βασικό, ποια είναι η βασική ανισότητα ανάμεσα στον τεράστιο πλούτο ο οποίος υπάρχει και τον οποίο τον λιμένονται μια χούφτα και στη φτώχεια την οποία κατακρίζει τα πλατεία λαϊκά στρώματα και τα αδιέξοδα τα οποία έχει μπροστά τη η νέα γενιά? Αυτό είναι η πραγματική αντίφαση. Αυτή είναι η πραγματική ανισότητα. Και δεν πρέπει να την κρύψουμε, να την κουκουλώσουμε κάτω από το χαλί ότι φταίει η Πάτρα ή ότι φταίει η Αθήνα. Από αυτή λοιπόν την άποψη πρέπει να δούμε ταυτόχρονα τι άλλο. Τις τεράστιες δυνατότητες τις παραγωγικές, οι οποίες καταστρέφονται, μένουν αξιοποίητες και μας βάζουν να τσακωνόμαστε για το πού θα είναι το αεροδρόμιο. Όταν δεν έχει άλλος μεροκάμα του. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να διασφαλίσει εισόδημα από το χωράφι του. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να διασφαλίσει το εισόδημά του από το επάγγελμά του. Για να τσακωνόμαστε από το αεροδρόμιο στον Άρεξο ή στην Ανδραβίδα. Τη στιγμή που κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει κατασπατάληση πόρων. Από πού και σπου πρέπει να έχει κάθε χωριό και αεροδρόμιο, κάθε πόλη και λιμάνι, κάθε σχολή να έχει και πανεπιστήμιο. Αυτό, από αυτή την άποψη λοιπόν, είναι το βασικό ζητούμενο το οποίο πρέπει να δούμε. Αυτή η τεράστια κατασπατάληση πόρων που δεν ικανοποιεί ανάγκες, δεν εξυπηρετεί τη βελτίωση του επίπεδου του λαού. Δημιουργεί όμως θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Λιμάνι στο Κατάκολο, κρουαζιέρα. Αυξήθηκε αριθμός των κρουαζιερόπλων εφέτος που πιάσανε το προηγούμενο καλοκαίρι στο Κατάκολο. Ναι, αλλά τα μαγαζιά χρεοκοπούν στο Κατάκολο. Χρεοκοπούν τα μαγαζιά στο Κατάκολο. Τι αφήνουν? Τα σκουπίδια τους στην καλύτερη περίπτωση στο Κατάκολο. Τα σκουπίδια τους αφήνουν στο Κατάκολο. Στην καλύτερη περίπτωση πάνε και παίρνουν κανένα μπουκαλάκι νερό ή κανένα ψευτοπράγμα από συγκεκριμένα μαγαζιά τα οποία είναι σε άμεση διασύνδεση με τους πράκτορες. Να λοιπόν ποιο είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν, ανάπτυξη η οποία βασίζεται στη φτώχεια του λαού, στα χαμηλά μεροκάματα, στην ανειδίκευτη εργασία,
στην εργασία χωρίς δικαιώματα, στο ξεκλήρισμα του αγρότη από το χωράφι του για να το σπείρω λαμπόγιαλα, στο ξεκλήρισμα του επαγγελματία για να μπορεί να έρθει το πολυκατάστημα, δεν μπορεί να δώσει ανάπτυξη, ανάσα, δεν μπορεί να δώσει διέξοδο προς όφελος του λαού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να δούμε ποιος φταίει. Και όχι να λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε η μοιρασιά δεν έγινε ισόρροπα. Δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη. Όταν τα κλειδιά της οικονομίας, δηλαδή το πού θα επενδύσεις, με ποιον τρόπο θα επενδύσεις και για ποιο σκοπό θα επενδύσεις, το αποφασίζει το κεφάλαιο. Και δεν το αποφασίζει ούτε ο λαός, ούτε ο περιφερειάρχης, ούτε η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν απέναντι στο κεφάλαιο πρέπει να στραφούμε, που κλέβει τους πόρους, που πνίγει τις δυνατότητες, που καταστρέφει και οδηγεί στη φτώχεια και στη χρεοκοπία των λαών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας περάσουμε στον κύριο Λαλιώτη. Κύριε Λαλιώτη, υπάρχει στην Ηλία η νοοτροπία ότι είμαστε φτωχός συγγενείς. Εσείς, από ό,τι γνωρίζω, καλλιεργείτε κιόλας. Από τη στιγμή που βλέπετε ότι μέχρι και το Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων τίνει να πάει προς την Αχαΐα, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι πρέπει να αλλάξει? Εγώ ξέρω όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πάρα πολύ καλά και καλλιεργώ κιόλας εδώ στην Ηλία, όχι μόνο στην Αχαΐα. Στην Μετολοακαρνανία, αν πάτε, θα ακούσετε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Το ίδιο ερώτημα. Στην Αχαΐα την ορεινή, αν πάτε, αν βγείτε δηλαδή έξω από την Πάτρα, θα ακούσετε ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Ποιοι είμαστε εμείς? Μας θυμάστε κάθε 4 χρόνια. Γιατί έρχεστε εδώ? Πρέπει να δούμε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πλέον σαν ένα νομό, σαν ένα σπίτι. Δηλαδή, πρέπει να συνδέσουμε και τους τρεις νομούς αναπτυξιακά, τουριστικά, αγροτικά. Το Tour Operator, ξέρετε πολύ καλά ότι τα σύγχρονα ταξιδιωτικά γραφεία πλέον, τα πακέτα είναι οργανωμένα. Άρα, τι έχουμε? Λιμάνι στο Κατάκολο, Αρχαία Ολυμπία, Πάτρα, Ετωλοακαρνανία. Αν δεν συνδέσουμε το θρησκευτικό τουρισμό της Ετωλοακαρνανίας, την Αρχαία Ολυμπία, το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, αν δεν κάνουμε μία σύνδεση δηλαδή όλων των μνημείων παλαιών και σύγχρονων, το Μουσείο της Πάτρας, όλης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ώστε να καταφέρνουμε, να κρατήσουμε τον τουρίστα ένα πενθήμερο εδώ, ένα εξαήμερο, δηλαδή όλο του το πακέτο, όλο του το ταξίδι, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Άρα μην μπαίνουμε στην πολιτική ότι η Ηλία πήρε λίγα περισσότερα από την Μετολοακαρνανία. Για να γίνουμε λοιπόν ένας νομός, απαιτούνται άμεσα οι οδικοί άξονες. Ο φωνικός δρόμος, Πάτρα, Πύργου. Αν φύγουμε τώρα από εδώ και πάμε μέχρι την Πάτρα, πρέπει να κάνουμε 200 φορές το σταυρό μας από τα εικονοστάσια. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, άμεσα τα μεγάλα έργα, συνδέουμε την περιφέρεια, δίνουμε τουριστική ανάπτυξη. Και ειδικότερα στους δύο νομούς, στους 2,5 θα έλεγα. Δυτική Αχαΐα, Ετωλοακαρνανία και Ηλία. Πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα καλλιεργητικό τέτοιο. Είχε κάνει ένα το Υπουργείο το 2007 με το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Ακόμα η περιφέρεια δεν μας έχει πει, δεν μας έχει ενημερώσει πού βρίσκεται, γιατί είναι βαλτωμένο. Πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε ανάπτυξη στην πρωτογενή παραγωγή. Και την πρωτογενή παραγωγή την ξέρουμε εμείς καλά. Ο συνδυασμός ο δικός μας, γιατί είμαστε από την πρωτογενή παραγωγή. Όλοι εκείνοι που ψήφισαν μέτρα τέτοια για το διπλασιασμό της ενέργειας, ξέρετε πολύ καλά ότι αυξήθηκε 100% το αγροτικό ρεύμα. Ότι αυξήθηκε 100% το πετρέλαιο. Με έμεσους και άμεσους φόρους. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε τον κόσμο στο χωράφι, πρέπει ένα, να πάμε ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να βάλουμε μπροστά την ατμομηχανή της χώρας μας που το ευαγγελίζονται όλοι, που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Κύριε Λαλιώτη, και ο ηλιακός κάμπος όμως ανοίξει τον πρωτογενή τομέα. Και το αυτό λέω. Ο ηλιακός κάμπος είναι κατεξοχήν. Ο ηλιακός κάμπος είναι κατεξοχήν η περιοχή εκείνη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ελλάδος γενικότερα. Η Ηλία είναι η πιο πρώιμη περιοχή στην Ελλάδα, ξέρετε. Στην Ευρώπη, θα λέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόκο, ο λόγος εσάς. Αν και έτολο ο Καρνάνας, τι πιστεύετε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος? Υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη ή κάθε
ο κάθε αλλιώς νομός βλέπει τον άλλον ανταγωνιστικά και προσπαθεί να κερδίσει όλο και περισσότερα. Τι πρέπει να αλλάξει πάνω σε αυτό? Το μόνο βέβαιο είναι ότι κάθε νομός και στο σύνολό της η περιφέρειά μας εδώ και πολλά χρόνια έχει χάσει την ταυτότητά της. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τη χαμένη μας ταυτότητα. Κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά και στο σύνολό της η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και αυτό είναι θέμα πολιτικών επιλογών, πρωτίστως. Πολιτικών επιλογών που έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα από πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο. Και να είμαι συγκεκριμένος. Δεν μπορεί ο περιφερειάρχης να είναι παρατηρητής και κριτής των πραγμάτων. Δεν μπορεί να περιμένει τις μελέτες για τα καμένα από τους δήμους, γιατί έτσι λέει το σύστημα. Θα έπρεπε εδώ να έχει ενεργή συμμετοχή από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκε περιφερειάρχης για το πώς αυτό το έγκλημα, αυτή η καταστροφή θα επαναρθωθεί με δική του πρωτοβουλία και δική του πολιτική παρέμβαση. Θα θυμάστε ότι στην καταστροφή της Καλαμάτας είχε συσταθεί τότε Υπουργείο και το θυμάται όλοι. Ποια είναι η πολιτική παρέμβαση λοιπόν της περιφέρειας και του περιφερειάρχη? Το Ταμείο Μολυβιάτη να μην είναι μόνο Ταμείο Μολυβιάτη, αλλά να είναι ολοκληρωμένη πολιτική του κράτους με καταλήτη και με παρέμβαση ουσιαστική της περιφέρειας για να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα καμένα. Περάσανε 7 χρόνια και μιλάμε για τα καμένα και στεκόμαστε στο αν μας παραδώσανε τις μελέτες. Ποιοι? Με ποιες δυνατότητες? Και ποιες μελέτες εκπώνησε η ίδια η περιφέρεια ή πώς φρόντισε να ολοκληρωθούν οι μελέτες? Δεν μας χρειάζεται λοιπόν περιφερειάρχης και περιφερειακή αρχή στο ρόλο του κριτή και του παρατηρητή. Ο πύργος εδώ και 2 μήνες περνάει μια κρίση. Κρίση με τα σκουπίδια. Και ο περιφερειάρχης είναι απόν. Διότι είναι απόν, εντελώς απόν. Και κάποια στιγμή ήρθε και ο υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Χρυσοκοΐδης, και αντιμετώπισε χερέκακα το θέμα. Αν ο Μάκης ο Παρασκευόπουλος ήταν αντιπεριφερειάρχης στο συνδυασμό του κυρίου Κατσιφάρα, θα είχε ενδιαφέρον. Αν ο κύριος Παρασκευόπουλος ήταν αντιπεριφερειάρχης στον εκλεκτό συνδυασμό του κυρίου Χρυσοχοΐδη, θα είχε ενδιαφέρον. Αυτά μας οδηγούν πολύ πίσω. Δηλαδή είναι τραγικά συμπτώματα παρακμής ενός συστήματος το οποίο πρέπει να το τελειώσει ο λαός με τη συμμετοχή του σε αυτές τις εκλογές. Δεν μπορεί να είναι η παρουσία του περιφερειάρχη και της περιφερειακής αρχής στο σύνολό της ούτε παρατηρητής ούτε κριτής. Πρέπει να είναι συμμέτοχος, ενεργός συμπαραστάτης, αλληλέγγυος στις πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και των άλλων φορέων. Γιατί έτσι θα ξεπεραστεί η κρίση. Διαφορετικά, το να κάνουμε το αφεντικό και να κρίνουμε τους άλλους, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Είμαστε πολύ παλιά και πολύ πίσω. Είμαστε μαυρογιαλούροι, όπως έχω πει, σε άλλη ευκαιρία και αυτό δεν επιτρέπεται. Ο θεσμός της περιφέρειας πρέπει να μπει μπροστά, να λειτουργήσει πολιτικά με τέτοιον τρόπο που αυτός ο τόπος, που υπήρξε λοκομοτίβα για την ανάπτυξη της χώρας για πάνω από 100 χρόνια, ευχαριστώ, να ξαναβρει τη χαμένη της ταυτότητα και την παραγωγική της ικανότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σόκο. Τελευταίος ο κύριος Χατζηλάμπρου. Κύριε Χατζηλάμπρου, τι έχετε να πείτε για τις εντοπεριφερειακές ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος? Τι πρέπει να αλλάξει για να κερδίσει όλη η περιφέρεια? Δεν θέλω να γίνει το λάθος να φανώ ότι μιλούσα μόνο για την Ηλία. Όλη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και για το Λαγκαδάκι και η Αχαΐα έχουν τα προβλήματά τους. Απλά νιώθουμε εδώ στην Ηλία ότι είμαστε το αδικημένο παιδί. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Νομίζω ότι ήδη μίλησα γι' αυτό, μιλώντας για το πόσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα της Ηλίας. Μίλησα στην προηγούμενη ερώτηση και πιστεύοντας ότι ήθελε ένα στοχευμένο πρόγραμμα παραγωγικών ανεργών με φόρους διαφορετικούς. Μπορούσε να γίνει αυτό όμως μέσα στα πλαίσια της μνημονιακής Ελλάδας? Αυτό απαντούσα νωρίτερα. Ότι η περιφέρεια, τους δικούς της πόρους κόπηκαν και της έμεινε μόνο το ΕΣΠΑ. Προσέξτε κάτι, και λέμε για το ΕΣΠΑ και όλοι φαντάζονται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για το μέλλον. 480 εκατομμύρια διαιρεμένα δια το 6 μας κάνουν 80 εκατομμύρια κατ' έτος. Θυμόσαστε πόσο ήταν ο νομαρχιακός προϋπολογισμός της νομαρχίας Ηλίας 2008-2009. Αν δεν με απατάει η μνήμη, ήταν περίπου 65 εκατομμύρια. 110 της Αχαΐας, 100 της Ετώνα Καρμανίας, περίπου.
Σημαίνει ότι πόροι δεν υπάρχουν. Αλλά στην έλευση των πόρων φουσκώνεται το έσπασα λύση. Καλά, και τότε τα λεφτά δεν ήταν δικά μας, ήταν δανεικά. Δεν ήταν. Ότι υπήρχαν λεφτά. Ή αν ήταν αυτά τα δανεικά, ήταν κάποια άλλα. Γιατί στην κατασυκοφάντηση που δέχτηκε η αυτοδιοίκηση, αποδείχτηκε ότι η αυτοδιοίκηση συμμετείχε στο χρέος μόνο με 1%, μάλιστα 0,9. Όμως συνεχίζαν να την έχουν στα πρωτοσέλιδα την αυτοδιοίκηση στο σύνολό της ως την πιο διεφθαρμένη δομή. Και εκεί ήθελε άλλη στάση από τους αυτοδιοικητικούς, τους εν ενεργεία τουλάχιστον εκείνη την περίοδο. Θέλω όμως να κάνω μία κουβέντα, γιατί νωρίτερα είπα εγώ ότι η καταστροφή δεν τελείωσε. Και θα σας το κάνω πολύ σαφές. Θα έχει πόρους η Ηλία την επόμενη περίοδο. Όταν διάφορες περιοχές φιλέτο καταγράφονται στο ΤΑΙΠΕΔ για να δοθούν με χαριστικούς και προνομιακούς όρους σε κάποιες ξένες επενδύσεις, οι οποίες πιθανά εικάζουν ότι θα φτιάξουν ένα μεγαθύριο ξενοδοχείο εφτάστερο για να έχει εργαζόμενους των 300 ευρώ, θα είναι πόρος για την Ηλία αυτό? Ασύνδετο ουσιαστικά με την κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων. Και ακόμα, μιλήσατε για το αεροδρόμιο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 39 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα. 39. Τα 9 από αυτά είναι κερδοφόρα. Από τα κέρδη αυτά υπάρχουν μικρές επενδύσεις στα υπόλοιπα 30. Το πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης προβλέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα 9 κερδοφόρα. Καταλαβαίνετε τι κατάρρευση θα υπάρχει στο καθεστώς των αεροδρομίων. Και το πρόβλημα δεν είναι η Ανδραβίδα ή ο Άραξος. Λίγο πολύ άλλοι καθορίζουν ποιο αεροδρόμιο θα αναπτυχθεί. Εταιρείες που βρίσκουν χαμηλού κόστους φορολογικό καθεστώς για να αναπτύξουν δραστηριότητες. Α, αυτό όμως απαιτεί μία ανατροπή ιεραρχήσεων και πολιτικών για να ορίσεις εσύ στο αεροδρόμιο σου τι θα κάνεις. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για άλλα πράγματα. Δηλαδή, στοχευμένη δράση, αλλά και το να είσαι και αφέντης στον τόπο από μια ορισμένη άποψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίπου. Ευχαριστώ, Λευτέρη, για τον κύκλο ερωτήσεων. Χρήσιμα συμπεράσματα ως τώρα. Ήδη η ώρα είναι 12 για 10. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε άλλα δύο ερωτήματα. Όπως θα πάμε σε δύο λεπτά για να έχουμε περίπου άλλα 30 λεπτά στη διάθεση των υποψήφιων περιφερειακών Δυτικής Ελλάδας. Άλλωστε, είπαμε λίγες ημέρες πριν περιφερειακές δημοτικές εκλογές. Άρα, εδώ καθημερινά είμαστε για να μάθει και εσείς περισσότερα για το τι πρόκειται να διαδραματιστεί και το όραμα, βέβαια, από τους υποψήφιους για την επόμενη πενταετία. Σε 3 λεπτά και πάλι εδώ. Είμαστε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχουμε υποψήφιους ερετούς, 7 σήμερα υποψήφιους περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος. Ήδη έχουμε μάθει αρκετά και για το πρόγραμμα, για το τι έχει γίνει έως τώρα. Λοιπόν, άλλα δύο ερωτήματα, 2 λεπτά το χρονόμετρο. Θα είναι πολύ πιο σύντομες βέβαια οι απαντήσεις και θα κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα. Όλα αυτά βέβαια λίγες ημέρες πριν ανοίξει η κάλπη της 18ης Μαΐου. Έτσι ακριβώς πριν στηθούν οι κάλπες. Πάμε στο Πατρίς Νιούς και πάλι, στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Ένα ερώτημα και από το Πατρίς Νιούς, αφού άλλωστε όλα τα μέσα του ομίλου είναι εδώ και θα είναι κοντά μας και τη βραδιά των εκλογών. Από τις 6 θα είμαστε στον αέρα, ναι, στο Ort FM και συνεργάτης Πατρίς Νιούς. Καλά με διορθώνει το κοντρόλ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλος, Παναγιώτη και πάλι καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι από εμένα, καλησπέρα και στους υποψηφίους, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Η ερώτησή μου θα είναι πολύ συγκεκριμένη, αφορά ένα ακαθόδες ζήτημα το οποίο από το 2011 με τη συγχώνευση σχολικών μονάδων διωγγώθηκε. Μιλάω για τη μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Υπάρχει σύμβαση της περιφέρειας με το ΕΚΤ. Ωστόσο, παρουσιάστηκαν μάλλον προβλήματα στη χρηματοδότηση τη φετινή χρονιά με αποκορύφωμα μαθητές να μην πηγαίνουν στο σχολείο ή να πηγαίνουν με καρότσα και παπί. Παραθέτω εδώ και το δημοσίευμα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται, το Σεπτέμβριο του 2013, ναι. Στην ορεινή Ηλία, αλλά από όσο γνωρίζω και στην ορεινή Αχαΐα υπάρχουν τέτοια προβλήματα, οι μαθητές, όπου πάει το λεωφορείο, όποτε πάει, πηγαίνουν στο σχολείο. Αν έχει καλό καιρό, καβαλάνε την καρότσα, 8 μαθητές πάνε σε μια καρότσα και πάνε στο σχολείο. Αν δεν έχει καλό καιρό, δεν πάνε στο σχολείο. Το ερώτημά μου για να μην μακρηγορώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Ξεκινάω με τον κύριο Κατσιφάρα που είναι περιφερειάρχη. Κύριε Κατσιφάρα, το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ είναι υψηλό για την περιφέρεια. Αντέχει να το δαπανά τα υπόλοιπα χρόνια? Υπάρχει λύση η οποία
θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να διεκδικήσουμε σχολικές μονάδες να ξανανοίξουν. Κοιτάξτε, η μεταφορά των μαθητών είναι ένα θέμα που έρχεται δεκαετίες πίσω. Για να έχουμε μια πλήρη αντίληψη το τι συμβαίνει. Πρέπει να γίνεται μεταφορά των μαθητών. Πρέπει δηλαδή να βοηθηθεί από το δημόσιο κουβαρνά η οικογένεια, ούτως ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση. Πρέπει. Αντέχουν σχολικές μονάδες για να μην γίνει σύμπτυξη με ελάχιστα παιδιά. Υπάρχει επίπεδο μόρφωσης. Υπάρχει ανταγωνιστική παιδεία. Και όταν λέω ανταγωνιστική, εννοώ ενισχυτική παιδεία με σχολεία κάτω από 15 παιδιά. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, πολλές φορές η διαδικασία της σύμπτυξης είναι μια διαδικασία για την ίδια τη στήριξη και του μαθητή και την βελτίωση της γνώσης. Τι γίνεται με τη μεταφορά των μαθητών? Η μεταφορά των μαθητών ως αρμοδιότητα τρεις φορές μέσα στη θητεία μας έχει πηγαίνει έρχεται μεταξύ αρμοδιότητας του πρώτου, του δεύτερου βαθμού ή οτιδήποτε άλλο. Όταν ξεκινήσαμε και αναλάβαμε στο σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του πρώτου βαθμού ήταν η μεταφορά των μαθητών. Δεν μπόρεσαν οι Δήμοι και πραγματικά δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί. Έτσι ξαναήρθε πάλι στην περιφέρεια. Οι μισοί διαγωνισμοί προχωρήσανε, οι άλλοι δεν προχώρησαν. Αναλάβαμε εμείς ως περιφέρειες όλο το βάρος. Όλο το βάρος. Με το μαθηματικό τύπο υπολογισμού να ανήκει στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν είχαμε πολλά προβλήματα, κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας, όπου εκεί δεν είχαμε ούτε καν σύμβαση. Το 2010 δεν είχε σύμβαση. Άρα λοιπόν ποια σύμβαση να παρατείνουμε? Η Ηλία και το Λακρανία είχαν συμβάσεις. Τι συνέβη ενδιάμεσα? Άλλαξαν δύο φορές η μαθηματική τύπη υπολογισμού. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Αγώνα δρόμου κάναμε. Με καθυστέρηση, ναι, ομαλοποιήθηκε. Ποια είναι η πολύ προσωπική μου θέση? Η μεταφορά των μαθητών πρέπει να είναι στη σκληρή αρμοδιότητα, όπως είναι και η διαχείριση των σχολείων και των σχολικών μονάδων, σε ένα βαθμό αυτοδιοίκηση. Σε ένα βαθμό. Δεν μπορεί σήμερα να εμπλέκονται τρία επίπεδα, να μην βάλω και το Υπουργείο, στη μεταφορά των μαθητών. Και δεν μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο θέμα τόσα χρόνια που να κουβαλάμε την παθογένειά του. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δώσαμε λύση. Όλοι οι διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη για την επόμενη σχολική χρονιά και βεβαίως έχουμε αποπληρώσει σχεδόν όλους τους μεταφορείς. Ήταν εύκολο? Όχι. Το καταφέραμε? Το καταφέραμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Απλώς το γνώμετρο αρκετή ώρα. Κύριε Δασίλα, από ό,τι άκουσα στο διάλειμμα του 77 πηγαίνατε στο σχολείο με τα πόδια, με τι πηγαίνατε? Γιατί σήμερα, 37 χρόνια μετά, θα κινδυνεύσουν μαθητές από την ορεινή ηλία σε τέτοιο σημείο να φτάσουν? Γυρίζουμε στην εποχή όχι το 77, στην εποχή του 1950, που πήγαιναν οι μαθητές ξυπόλοιτοι και με τα πόδια 10 χιλιόμετρα για να μάθουν γράμματα. Ο σχολικός Καλλικράτης, το κλείσιμο δηλαδή των σχολικών μονάδων, έχει να αρμονιστεί με τον περιφερειακό Καλλικράτη. Πρέπει η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών να γυρίσει στους Δήμους, αλλά με κρατική χρηματοδότηση. Με κρατική χρηματοδότηση. Διότι ο εργαζόμενος έχει πληρώσει με την υπεραξία του, με τη βαριά άμεση ταξική φορολογία του, με τη βαριά έμεση ταξική φορολογία του, το ΦΠΑ 23%, με τα χαράτσα, με τα μνημόνια, και δεν μπορεί να ξαναπληρώσει πάλι για τη μεταφορά. Η παιδεία, η υγεία και η πρόνοια είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται δωρεάν και ποιοτικό στη βάση. Και οι σχολικές μονάδες πρέπει να ξανανοίξουμε μια άλλη φιλολογική πολιτική, για την οποία εμείς θα παλέψουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Κανέλη, η δική σας η θέση και η άποψη. Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο επανειλημμένα ψηφίσαμε κόντρα στο έργο σε αυτό το θέμα, καταθέτοντας και πρόταση αναλυτική. Κατά τη γνώμη μας, η μεταφορά μαθητών, είπατε το νούμερο 13 εκατομμύρια, είναι ένα, ίσως το μεγαλύτερο κονδύλι της περιφέρειας. Και πρέπει να πούμε ότι πριν η περιφέρεια κοίταξε και τα σημάζευσε κάπως, γιατί πριν γινόταν πάρτι. Να το πούμε καθαρά, ήταν τα διπλά και παραπάνω.
Υπήρχε μία διάθεση να πραγματικά ορισμένα από αυτά που είπε ο κ. Κατσιφάρας είναι σωστά. Δεν μπορεί να έχει 5 παιδιά και να έχει σχολείο. Όμως μπορείς να έχεις 20 παιδιά και να έχεις σχολείο και να μην το αφήσεις να συμπαρασυρθεί σε μια λογική ότι τα μαζεύουμε όλα. Όχι πάντοτε σύμφωνα με τα συμφέροντα των μαθητών ή των τοπικών κοινοτήτων. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε, να συγκρίνουμε το κόστος. Εμείς κάτσαμε και το κοιτάξαμε και το συγκρίναμε. Τελικά συμφέρει να πληρώνεις δασκάλους παρά να πληρώνεις μεταφορείς. Και να έχεις όλη την ταλαιπωρία και απώλεια της αναζωογόνησης των τοπικών κοινοτήτων που προσφέρουν τα σχολεία. Κατά συνέπεια, μια νέα πολιτική η οποία θα πάει σε μια άλλη ισορροπία, πιστεύουμε ότι ισορροπία για να τραπεί εις βάρος των τοπικών σχολείων και υπέρ των μεταφορών μαθητών, θα πρέπει να την τολμήσουμε να τη σχεδιάσουμε. Περισσότερα σχολεία ανοιχτά, με έναν τρόπο χωροταξικά σωστό, κεντροβαρικά σε κάποια χωριά θα είναι, ώστε να περιορίσουμε τα χιλιόμετρα που θα γίνονται μεταφορά και να καταργήσουμε τη μεταφορά για τα μεγαλύτερα σχολεία. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, θα ωφελήσει την παιδεία, θα ωφελήσει τις τοπικές κοινότητες και θα ωφελήσει και το Ταμείο της Περιφέρειας. Κύριε Καραθανασόπουλε, με καρότσα και παπί, στο 2014. Αν έχει καλό καιρό, αν δεν έχει καλό καιρό και δοκιμάσουμε και γυρίσει η καρότσα τούμπα, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Από αυτή την άποψη, εμείς θέλουμε να προειδοποιήσουμε για τα εξής ζητήματα. Πρώτον, ότι οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί. Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθούν πολύ πιο οξυμένα προβλήματα στους μαθητές αλλά και στις οικογένειες των μαθητών των πιο απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες θα μειονεκτήσουν ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα οι φραγμοί στη μόρφωση να γιγαντωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τα παιδιά των αγροτικών περισσότερο αλλά και των λαϊκών στρωμάτων συνολικότερα. Κοιτάξτε, εμείς διαφωνούμε με τη λογική. Ποιος θα πάρει τον μπαλάκι, αν θα είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια? Γιατί είναι αναρμόδιοι και οι δύο. Από τη στιγμή που άλλος αποφασίζει τον εκπαιδευτικό χάρτη, τη χωροταξία δηλαδή των σχολικών μονάδων, και άλλος καλείται να πληρώσει τα σπασμένα. Μεταφέρει δηλαδή τον μπαλάκι και ευθύνη στον Δήμο ή στην περιφέρεια. Για, κατά τη γνώμη μας, η διασφάλιση, η απρόσκοπτη διασφάλιση και η ύπαρξη δυνατοτήτων για τον κάθε μαθητή να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματά του και να υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν πρέπει να λύσει το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει και το λέμε αυτό. Από ποια άποψη? Εδώ έχουμε μια κατασπατάλη στο παρελθόν, αλλά και τώρα συνεχίζεται, εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη μεταφορά των μαθητών. Που αν αυτά τα χρήματα τα δίναμε για να λειτουργήσουν οι μονάδες, να πάνε καθηγητές, να πάνε δάσκαλοι, να μην χρειαστεί να κλείσουν, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα ένα. Και δεύτερον, ακόμη και αυτοκίνητα και λεωφορεία μ' αγόραζαν οι κατατόπους σχολικές μονάδες, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο φτηνά, να είχαν διασφαλίσει και πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τη μεταφορά των μαθητών. Να μην χρειάζεται ούτε το τραχτέρ, ούτε το τρίκυκλο, ούτε το μηχανάκι για να μεταφέρουν τους μαθητές. Άρα η κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη των περιφερειακών διευθύνσεων των Υπουργείων, του Υπουργείου Παιδείας, να αντιμετωπίσουν ολικά αυτό το ζήτημα. Αυτό δεν γίνεται, γιατί ακριβώς το πίσω μέρος του μυαλού τους είναι πώς θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα στους μαθητές των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να μην μπορούν να πάρουν γνώση, να μην μπορούν να αποκτήσουν εφόδια για να είναι αναλώσιμοι πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό υποχείριο το συμφερόντο των μεγάλων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαλιώτη, όποιος μένει σε ορεινή περιοχή είναι πολίτης Β κατηγορίας. Όχι μόνο Β, Γ κατηγορίας. Όπως είδαμε στην τελευταία απογραφή, έχουμε μείωση πληθυσμού σε κάποια χωριά της Ηλίας 60%. Εγώ λέω ότι συνεχίζουμε αυτό το πρόγραμμα το σχολικό. Αντιλαμβάνεστε, ένας μαθητής να θέλει 2 ώρες για να φτάσει στο σχολείο με τις τάσεις. Ένα παιδί του δημοτικού να πρέπει να σηκωθεί από τις 6 για να φτάσει στους 8. Εγώ θα πω κάτι που έχει πει ο Κοσμάς ο Ετωλός. Ότι όταν κλείνεις ένα σχολείο, ανοίγεις μια φυλακή. Η κυβέρνηση άνοιξε την κερκόπορτα στα μνημόνια και έφερε την καταστροφή της χώρας σε όλους τους τομείς. Με τη μείωση όρων στην παιδεία, διέλυσε την παιδεία. Τι έχει να επιδείξει η χώρα μας? Αρχαία ελληνική παιδεία.
Γιατί καμαρώνουμε ως Έλληνες? Για την παιδεία μας. Ποια παιδεία έχουμε να επιδείξουμε εμείς σήμερα? Τι έκαναν όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και θύτευσαν σε κυβερνητικούς τόπους τέτοιους που ήταν συνδεδεμένοι με την παιδεία? Τίποτα. Όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι κάποια σχολεία των 5 παιδιών πρέπει να κλείσουν. Αλλά πρέπει να δούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ξυπνάνε από τις 6 το πρωί για να φτάσουν στις 8.30. Και αυτά τα ξέρω εκ των έσω, γιατί ήμουν και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δημόνων. Αργά ή γρήγορα θα το παρατήσουν το σχολείο, αυτό είναι το βέβαιο. Δεν σας άκουσα. Αργά ή γρήγορα τα παιδιά θα παρατήσουν το σχολείο. Και ξέρετε τι σημαίνει σχολικός αποκλεισμός και κατάληψη σχολείου. Σε προπολεμικές εποχές. Τώρα, όσον αφορά την περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει μεγάλο κομμάτι ευθύνης. Δεν φταίει όμως. Γιατί η κυβερνητική πολιτική είναι τέτοια που από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Από το πάρτι φτάσαμε σε τέτοιες περικοπές που να μην συμφέρει τον επαγγελματία ταξιτζή ή λεωφορείουχο να μπει στο διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί όλοι από βάλουν άκρα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο είμαστε των άκρων της διάλυσης. Και το δημόσιο ήθελε αναδιάρθρωση. Εμείς πήγαμε στη διάλυση. Μάλιστα. Το ίδιο ήθελε, ολοκληρώνω. Το ίδιο θέλουν τις μεταφορές. Κύριε Κατσιφαρά, πρέπει το Σεπτέμβρη, τις 10 Σεπτεμβρίου, το ξέρουμε από τώρα ότι τα παιδιά μας ξεκινάνε, τα σχολεία μας ανοίγουν. Μην φτάσουμε πάλι στα Χριστούγεννα. Πλέον 5 Σεπτεμβρίου. Πλέον 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν. 5. Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Σόκο, μπορεί να δοθεί οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα από τη νέα σχολική χρονιά? Ασφαλώς και είναι πολιτικό ζήτημα. Και μπορεί και πρέπει να λυθεί. Η λύση είναι δημοτικές συγκοινωνίες. Επιδοτούμενες δημοτικές συγκοινωνίες. Γιατί δεν ταλαιπωρείται μόνο ο μαθητής. Ταλαιπωρείται το σύνολο των κατοίκων που δεν έχει την δυνατότητα να μεταβεί στο γιατρό, στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, στις υπηρεσίες, να πάρει τα φάρμακά του κλπ. Σε πάμπολες περιπτώσεις. Οι άγονες και προβληματικές περιοχές είναι αποκλεισμένος τον έξω κόσμο. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μεταφορά των μαθητών. Είναι η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους και βεβαίως με τις εξυπηρετήσεις που πρέπει να έχουν. Ο ρόλος λοιπόν που πρέπει να αναλυθεί είναι ρόλος εντελώς συγκεκριμένος. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τα συμφέροντα και να πάμε στη λύση των προβλημάτων. Δημοτικές επιδοτούμενες συγκοινωνίες που θα εξυπηρετούν το σύνολο των κατοίκων. Αυτό θέλει ένα άλλο πλαίσιο και μια άλλη πολιτική. Να τολμήσουμε λοιπόν, εγώ τόλμησα σε πάμπολες περιπτώσεις, για να γκρεμίσουμε αυτή την υπόθεση. Διότι πίσω από αυτή την πολιτική που ισχύει σήμερα με τη μεταφορά των μαθητών κρύβονται διαχρονικά και πολλά και μεγάλα σκάνδαλα. Έχουν αναπτυχθεί τεράστιες επιχειρήσεις, όχι στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα, που ενώ έχουν εργολαβικά το χειμώνα τη μεταφορά των μαθητών και βεβαίως το καλοκαίρι τη μεταφορά των τουριστών. Ξέρετε από τι ζούνε? Από τη μεταφορά των μαθητών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν το κράτος διέθετε το 50% της ετήσιας δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών, θα είχε εξοικονομήσει μικρά λεωφορεία και θα είχε άρτια δημοτική συγκοινωνία σε πάμπολες περιπτώσεις και με πολύ μικρότερο κόστος, και θα ήταν υποφελία του συνόλου της κοινωνίας και όχι των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες καταστάσεις για να πλουτίζουν σε βάρος βεβαίως της κοινωνίας. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται τομή, πρόταση και παρέμβαση μέσα από μια σωστά μελετημένη διαδικασία για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της μεταφοράς των ανθρώπων, άρα και των μαθητών, και του αποκλεισμού που έχουν οι άνθρωποι στις ορεινές και προβληματικές περιοχές. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζηλάμπρου, ή οι γονείς θα αφήσουν τις δουλειές τους και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, ή οι μαθητές θα παρατήσουν το σχολείο. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που βλέπουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο που το συζητάμε τα προβλήματα που αφορούν και το δημογραφικό πρόβλημα και την αστιφιλία. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις χωριών, εγώ συνάντησα, ενώ υπάρχει γενική μείωση πληθυσμού, αύξηση του σχολικού πληθυσμού. Μιλάω για τη Δάφνη Καλαβρίτων, μιλάω για χωριά της περιοχής απάνω στην περιοχή του ορεινού Βάλτου, και μου έκανε εντύπωση.
Υπάρχουν πια οικογένειες νέες που ξαναγυρίζουν πίσω στο χωριό. Αλλά όταν δεν θα έχουν συνθήκες για το σχολείο, για ένα κέντρο υγείας, η προσπάθεια επανεγκατάστασης στα πατρογονικά τους, ας το πούμε έτσι, θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο. Θέλω να πω και δύο κουβέντες όμως πιο ουσιαστικές. Για μένα την υπόθεση της Αχαΐας υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί. Γιατί ήταν όλο στον αέρα. Και φτάσαμε ακριβώς αρκετά αργά. Αλλά προσέξτε, στο σύνολο της χώρας λύθηκε αργά το ζήτημα των χρημάτων της μεταφοράς μαθητών. Γιατί έπρεπε να λύσουμε πάλι μια δόση και μια δόση και οι ιεραρχίες ήταν διαφορετικές. Απλά στην Αχαΐα είχαμε και το ζήτημα του νομοθετικού κενού των παλιών συμβάσεων και χρειάστηκε παρέμβαση νομοθετική. Έτσι, είναι έτσι το πράγμα. Όμως, δείτε, σε πόσα χωριά δικά μας υπάρχει Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 2, 2 δρομολόγια λεωφορείου, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Δηλαδή επιδοτεί έμεσα η κίνηση των μαθητών την ύπαρξη της σύνδεσης, αυτό που έλεγε ο κ. Σόκος πιο πριν. Όμως, δημοτική συγκοινωνία για να δούμε μικρά πουλμανάκια κλπ. Σημαίνει ο Δήμος πια. Με ποιους πόρους. 65% των πόρων λέμε ότι κόπηκαν. Αυτά αναδεικνύουν αλλαγές συνολικότερες που χρειάζεται να γίνουν. Δεν είναι μια ρύθμιση το ζήτημα των μαθητών. Είτε τον δεις από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας που θα έπρεπε να έχει ευθύνες, είτε είναι στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Σημαίνει αλλαγές. Να έχει το πουλμανάκι για τους υπερήλικες, να έχει το πουλμανάκι για το βοήθεια στο σπίτι. Με το ένα, θα δουλεύει διαφορετικές ώρες. Τα έχουμε δει, είναι από τις λογικές κινήσεις που γίνονται αλλού. Εδώ γιατί δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί η αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους. Ωραία. Και αμέσως μετά δεν έχει και ανθρώπους με σχετική φαντασία γι' αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά είναι δευτερότερο αυτό ίσως. Ευχαριστούμε. Τελευταίο ερώτημα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, διότι καλώς ή κακώς δεν είμαστε ούτε Ολλανδία ούτε Βέλγιο που είναι όλα επίπεδα και με ένα τρένο λύνουμε τις μεταφορές. Έχουμε ορεινούς όγκους. Και το τρένο να έρθει Παναγιώτη σε διακόπτω, βέβαια. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Έχουμε ορεινούς όγκους στην περιφέρειά μας. Έχουμε χωριά απομακρυσμένα, δυσπρόσιτα και εκεί μένουν άνθρωποι και πρέπει να δείχνουμε λίγη περισσότερη μέρημα και φροντίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και ειδικότερα οι αιρετοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλοι. Καλό βράδυ, Παναγιώτη. Καλό βράδυ και από εμένα. Τελευταίο ερώτημα, 2 λεπτά. Και ξεκινάω με κύριο Κατσιφάρα και πάλι. Και υπάρχει γενικά κρίση ύφεση στην Ελλάδα, βλέπουμε. Άλλοι λένε ότι ο Πάτος βρέθηκε. Πρωτογενές πλεόνασμα. Πολλά ακούμε, πολλά βλέπουμε. Για να δούμε τι θα δούμε βέβαια για τη συνέχεια. Και το ερώτημα είναι ότι μέσα σε αυτή τη γενική κρίση που ήδη υφίσταται, είπαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ στην Ελλάδα, ένα είναι το εργαλείο που όλοι περιμένουμε και μιλάμε για το νέο ΕΣΠΑ. Ναι, ΕΣΠΑ 14-20. Και βέβαια, εμείς πώς θα βγούμε κερδισμένοι, ειδικότερα γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο κανάλις υγείας, πλέον κανάλις περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Πώς σκοπεύετε, κύριε Κατσιφάρα, η δική σας παράταση, πώς σκοπεύει να το αξιοποιήσει? Είναι πολλά τα λεφτά. Μαζί με Γεωργία 20,8 δις, 15,3 θα δοθούν, 12% περισσότερα δισεκατομμύρια, περισσότερα, 12% θα υπάρχουν περισσότερα δις, αφού άλλωστε τα μεγαλύτερα θα δουν το μεγαλύτερο ποσοστό, 5,3 δις, στις περιφέρειες, 13 περιφέρειες. Και βέβαια, θέλουμε να μας πείτε πώς θα αξιοποιηθεί το νέο ΕΣΠΑ. Έχει 4 άξονες, 4 πυλώνες. Υπάρχει βέβαια διοικητική μεταρρύθμιση, υπάρχει ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, υπάρχει περιβάλλον αλλά και μεταφορές και υπάρχει και εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν υποδομές. Για πείτε μου. Λοιπόν, νέα προγραμματική περίοδο. Ναι. Είναι ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο ισχυρό εργαλείο που διαθέτει. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν πρέπει να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα του ΕΣΠΑ που έχουμε εντάξει στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αναφορικά δεν θα φέρω για την ηλία, για την υπόθεση του μεγάλου προβλήματος των σκοπεδιών. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε εντάξει από το ΠΕΠ κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι πόροι δεσμευμένοι, είναι στο ταμείο και αφορούν το εργοστάσιο 17 εκατομμύρια ευρώ, είναι 12 εκατομμύρια ευρώ για το χιτί στη θέση 30 φιλιά, είναι 5 εκατομμύρια ευρώ για τους σταθμούς μεταφόρτωσης και είναι και 5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση στο ΧΑΔΑ. Άρα πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα. Και τι κάνουν εκεί στο ταμείο? Εμείς ως περιφέρεια έχουμε εντάξει τα έργα και έχουμε υλοποιήσει το κρέσμα στο ακέραιο.
Μάλιστα. Απλά τρέχουμε για προσωρινές λύσεις. Μάλιστα. Γιατί πάμε σε προσωρινές λύσεις? Γιατί κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Και μέχρι πότε θα δίνονται οι προσωρινές λύσεις? Έχουν δοθεί και επιθετίαζουν πάνω από 5 φορές. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη διενεργειών μου. Τι γινόταν με τις προσωρινές λύσεις πριν από 3 μήνες, από 6, από 8, από το Ποτόκι, τις Λίμνες, όλες τις θέσεις? Πώς δηλώσατε? Δεν βγήκα ούτε μία φορά για θέμα αξιοπρέπειας να πω κουβέντα. Τι κάνουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο? Καταρχήν θα έχουμε 650 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια. Πόσα είχαμε πριν? 300. Κάποιοι δούλεψαν γι' αυτό. Κάποιοι διεκδίκησαν. Κάποιοι διεκδίκησαν και αποτελεσματικά. Σε ποιες κατευθύνσεις θα πάνε αυτά τα χρήματα? Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Δεν θα υπάρχει μέλλον στον τόπο μας αν δεν στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα για να έχουμε θέσεις εργασίας. Και δεν θα υπάρχει μέλλον στον τόπο μας αν δεν στηρίξουμε τα νέα παιδιά μας να βρουν δουλειά. Άρα λοιπόν, παραγωγική ανασυγκρότηση με προτεραιότητα στο πρωτογενή τομέα, αυτό είναι το σχέδιό μας, με στήριξη στον τουρισμό, τη μεταποίηση και τη σύνδεση με την αγροτική οικονομία, με τη σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και πάνω απ' όλα να ολοκληρώσουμε εκεί που χρειάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις. Όλο αυτό το σχέδιο είναι ψηφισμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλο αυτό το σχέδιο έγινε από ευρύτατη διαβούλευση. Μάλιστα. Όλο αυτό το σχέδιο το οποίο έχουμε ολοκληρώσει και το έχουμε κάνει με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλο κόπο αλλά με σοβαρή επιτυχία και έχει αναγνωριστεί όχι μόνο από εμάς, γιατί εμείς πήραμε ένα ΕΣΠΑ τελευταίο στην ανάπτυξη, τελευταίο 13ο στην υλοποίησή του και το φέραμε έκτος στην αξιολόγησή του. Μάλιστα, λοιπόν. Άρα λοιπόν και το σχέδιό μας για το αύριο. Ωραία. Είναι ένα σχέδιο που υπηρετεί το στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς και το μήνυμά σας θέλω, γιατί δεν θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να πούμε για ποιο λόγο οι πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να ψηφίσουν τον συνδεσμό του κ. Κατσιφάρα. Για να κλείσουμε και την κουβέντα, μην έχουμε άλλο κύκλο. Το μήνυμά σας, κλείνοντας την κουβέντα μας. Είχαμε μόλις 3,5 χρόνια να σχεδιάσουμε ένα νέο θεσμό, να δρομολογήσουμε το αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο. Είχαμε μια περιορισμένη θητεία. Βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης ενός σχεδίου συνεκτικού και πάνω απ' όλα αυτό που είπα και πριν. Εμείς έχουμε να καταθέσουμε ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, σεβασμό στο πολίτη, σεβασμό ακόμη και στο ένα ευρώ και πάνω απ' όλα εργατικότητα και όραμα. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας εάν πραγματικά βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Και η παράταξή μας αυτό επιδιώκει από την πρώτη στιγμή. Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει από εμάς. Η νέα ρότα που πρέπει να κατευθύνουμε την ανάπτυξη θα έρθει από εμάς. Μάλιστα. Εμείς στεκόμαστε γερά στα πόδια μας, έχουμε σχέδιο, έχουμε βούληση, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε έργα και έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε παρατηρητές. Έχουμε σχέδιο που υλοποιούμε. Δεν κάνουμε διαπιστώσεις όπως σήμερα γίνονται από παντού διαπιστώσεις. Υλοποιούμε έργο. Και αυτό το έργο θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Μάλιστα, και εκτιμώ πως η κοινωνία θα είναι και δίκαιη και αυστηρή μαζί μας. Και πραγματικά θα μας δώσει τη δύναμη και τη νέα λαϊκή εντολή για το άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ξεχνάμε ποτέ, και τελειώνω με αυτό, ότι δίπλα μας υπάρχει μια κοινωνία που πονά. Υπάρχει μια νεολαία που αναζητεί μέλλον. Και αυτά δεν θα γίνουν με κορώνες, ούτε με δημαγωγίες. Γιατί δημαγωγίες, οι λαϊκισμοί, μόνο στη σκότηση φέρνουν. Και δεν υπάρχουν και εγγυητές. Εγγυήτριες είναι οι διαδικασίες και η συλλογικότητα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον κύριο Αδεσίλα. Το δικό σας μήνυμα κλείνοντας, και βέβαια ΕΣΠΑ έρχεται, δεν είπαμε 14-20, είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό το άλλο είπε και ο κύριος Κατσιφάρας, 650 εκατομμύρια μόνο στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, 12% βέβαια αυξημένα κονδύλια γενικά σε ό,τι αφορά τις 13 περιφέρειες με το νέο Καλλικράτη. Για πείτε μου. Καλώ τους τηλεθεατές να προβληματιστούν μαζί μας
επειδή ακούω πολλά λόγια πολλά χρόνια για ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα που είμαστε στην αγροτική υγεία. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Με πετρέλαιο 0,30 το λίτρο στον εφοπλιστή και 1,30 στον αγρότη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Με ΦΠΑ 6% στο μεγάλο ξενοδόχο και 23% στα καλλιεργητικά μέσα και φόδια στις ζωοτροφές των αγροτών. Για ποια ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα μπορεί να μιλάμε? Με καρδιακές μηχανές στις λαϊκές αγορές και 59 φοροαπαλλαγές με εφοπλιστές. Για ποια αγροτική ανάπτυξη μπορεί να μιλάμε? Με λάδι 2 ευρώ το λίτρο στον παραγωγό, 2 ευρώ το κιλό στον παραγωγό, λιγότερα από ό,τι είχε το 1990 και 6-7 ευρώ το λίτρο στον καταναλωτή, τα 910 γραμμάρια και μάλιστα νοθευμένο. Και η νοθεία με τα σπορέλαια επισημοποιείται μέσω της εργαλειοθήκης των ιστών του ΩΣΑ. Η πρότασή μας για την πρωτογενή ανάπτυξη έχει 3 στοιχεία, τα λέω τηλεγραφικά. Πρωτοβάθμιος δημοκρατικός παραγωγικός συνεταιρισμός με ουσιαστική κρατική ενίσχυση, δημόσιος φορέας τροφίμων, κεντρικός σχεδιασμός της αγροτικής παραγωγής σε όφελος του λαού, των εργαζομένων, των φτωχομεσαίων αγροτών με βάση τις ανάγκες του λαού και όχι τις χωματερίες της αγοράς και του κέρδους σε πλήρη αρμονία με τη φύση. Και το μήνυμά μας στους τηλεθεατές είναι το εξής. Η ψήφος στην αριστερή παρέμβαση αντικαπιταλιστική κίνηση στις εκλογές της Κυριακής είναι πολλαπλή συμβολή. Πρώτον, στη βαριά ουσιαστική συντριπτική καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης ΕΕ και των ακροδεξιών φασιστικών εφεδριών της και των κεντροαριστερών παραποτάμων της για ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Δεύτερον, ψήφος υπέρ ενός προγράμματος ανατροπής, διαγραφής του χρέους, κατάρρευση μνημονίων, δανειακών συμβάσεων και εφαρμοστικών νόμων, εξόδου από το ευρώ και την ΕΕ, εθνικοποίηση τραπεζών και φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου και ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων. Τρία, ψήφος ενίσχυσης της ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος, απαραίτητη προϋπόθεση για ενωτικούς αποφασιστικούς αγώνες από Δευτέρα που θα ενταθεί η αντιλαϊκή επίθεση. Ψήφος υπέρ της κοινής δράσης της αριστεράς μέσα στους αγώνες και ψήφος υπέρ ενός δυνατού μαζικού πόλου με τόπο της ανατρεπτικής αντικαταλιστικής επαναστατικής αριστεράς απαραίτητου για την αντικαταλιστική ανατροπή και τη σύγχρονη κομμουνιστική πρόπτικη. Δηλαδή, την ψήφο που θα μας δώσουν οι πολίτες την Κυριακή θα την επιστρέψουμε πενταπλή σε καινούριους αγώνες για πραγματική ανατροπή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν και στον κύριο Κανέλη, Οικολογική Ελλάδα, και βέβαια είπαμε πολλά τα ωφέλη από ό,τι ακούμε, μαθαίνουμε, σε ό,τι αφορά την ΟΕΣΠΑ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι 650 εκατομμύρια και είπαμε 15,8 για την Ελλάδα, μαζί με τη Γεωργία στα 20,8. Για πείτε μου. Λοιπόν, για το ΕΣΠΑ... Πώς αξιοποιήσετε στους πόρους? Εμείς θα δώσουμε έμφαση πρώτα απ' όλα στην ορθή διαχείριση του χρήματος αυτού, γιατί είναι χρήμα του ελληνικού λαού. Το δεύτερο, θα δώσουμε έμφαση στην πάταξη των καθυστερήσεων, των διαδικασιών που οδήγησαν στο παρελθόν στο να μένουμε στο στάδιο των μελετών επαόριστων και τα έργα να ακούγονται αλλά να μην γίνονται ποτέ. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και σημασία είναι ο τομέας του περιβάλλοντος να μην χάσει πόρους. Γιατί αυτό γίνεται μέχρι τώρα στο παρελθόν. Συνήθως δεν απορροφόταν και τα μεταφέραμε σε δρόμους, σε άλλα τέτοια. Και σε αυτό το τομέα θα πιστεύουμε λοιπόν ότι είμαστε μια αξιόπιστη δύναμη για να κρατήσουμε τις πόρους υπέρ του περιβάλλοντος που μας τρέφει. Τώρα, το γενικότερο μήνυμά μας στους συμπολίτες μας, τους εντολοκαρνάνες, τους ηλίους, τους αχαιούς, είναι ότι είμαστε μια σημαντική, όλο περισσότερο αποδεικνύεται ότι η οικολογική ματιά, η οικολογική οπτική των πραγμάτων δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε μονοθεματική αντίληψη, αλλά είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θα μας δώσει ένα βιώσιμο αύριο, δηλαδή την ταυτόχρονη ανάταξη της χώρας, την ταυτόχρονη ανόρθωση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και εμείς
δεν αγωνιζόμαστε μόνο για το περιβάλλον, αγωνιζόμαστε για την κοινωνική αλληλεγγύη, αγωνιζόμαστε απαρέγκλιτα και χωρίς αστερίσκους σε καμία περίπτωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απορρίπτουμε παντελώς τη βία η οποία δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή και είμαστε σταθεροί, ανυποχώρητοι και πριν και μετά τις εκλογές στην υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών. Των περιβαλλοντικών αλλά και των αστικών δημόσιων αγαθών όπως είναι η κοινόχρηστη χώρα. Είμαστε απαραίτητοι, οι κοινωνίες το γνωρίζουν, οι κάποιοι της υπαίθρους τους οποίους έχουμε επισκεφτεί και τους συμπαρασταθήκαμε αθόρυβα και χωρίς την παρουσία το γνωρίζουν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η ψήφος στην οικολογική Δυτική Ελλάδα. Είναι μια απαραίτητη φωνή η οποία εμπλουτίζει και οδηγεί το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα βιώσιμο αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δική σας βέβαια συμβολή στη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε λοιπόν, γενική κρίση, εδώ και 6 χρόνια υφίσταται εδώ η Ελλάδα. Κύριε Καραφανασόπουλε, για πείτε μου, ακούμε πάρα πολλά για τον ΕΕΣΠΑ, περιμένουμε, εν αγωνίως, 14-20. Η δική σας παράταξη πώς θα αξιοποιήσει πόρους και αν συμφωνείτε βέβαια με όλα αυτά που ακούσατε. Ναι. Τι δεν έχετε ακούσει από κανέναν και ούτε πρόκειται να ακούσετε. Το εξής ζήτημα. Ότι για να δοθούν αυτά τα χρήματα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι ματωμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πρώτη προϋπόθεση. Πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία. Άρα δηλαδή πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχιστεί δηλαδή η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Δεύτερον, η επιλεξιμότητα των έργων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει ποια είναι επιλέξιμα έργα και ποια δεν είναι. Επιλέξιμα έργα είναι αυτά που καλύπτουν τους σχεδιασμούς της και όχι τις λαϊκές ανάγκες, που εξυπηρετούν τις ανάγκες, τις ανταγωνιστικότητες και τις κερδοφορίες των επιχειρηματικών ομήρων. Τρίτον, αιρεσιμότητα των έργων. Παρεμβαίνει η Κομισιόν και σταματάει οποιοδήποτε έργο δεν ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις, απαιτεί άμεση επιστροφή των χρημάτων. Τέταρτο στοιχείο, τρόπος υλοποίησης, μέσα από την παραχώρηση στους ιδιώτες, συμπράξεις, συμβάσεις παραχώρησης. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να το λέμε καθαρά, είναι τα τριάκοντα αργύρια της καταστροφής που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παραγωγικές δυνατότητες της καταστροφής που επιβάλλει στο λαό μας. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εμπορευματοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι λαϊκές ανάγκες, θα παραδοθεί δημόσια περιουσία στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Απαιτούμε, διεκδικούμε γιατί είναι χρήματα δικά μας, αυτά τα έργα να κατευθυνθούν σε έργα που είναι άμεσης προτεραιότητας βελτίωσης των ανθρώπινων αναγκών και προστασία τους, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση. Δεν μπορούν να κλαίγονται αύριο μετά οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι όταν γίνει σεισμός. Έχουν ευθύνη εγκληματική. Γιατί ακριβώς έχουν μεταφέρει στις καλένδες την αντισεισμική προστασία, την αντιπυρική προστασία, την αντιπλημμυρική προστασία που δεν είναι επιλέξιμα έργα. Άρα λοιπόν σε αυτό θα δώσουμε βαρύτητα. Ιδιαίτερη στο ακριβώς το να διεκδικήσει ο λαός να απαιτήσει τα χρήματα αυτά να πάνε σε ζητήματα που θα τον ανακουφίσουν. Μάλιστα. Όσον αφορά το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Για ποιο λόγο. Εμείς το λέμε καθαρά. Άμα αρέσει αυτή η κατάσταση στον κόσμο, ας συνεχίσουν να κάνουν τις ίδιες επιλογές. Τις επιλογές που καλλιεργούν την ελπίδα ή το φόβο, μια ψευδεπίγραφη ελπίδα και ένα φόβο για να μπορέσει να χειραγωγήσει τον κόσμο. Λέμε λοιπόν πολύ καθαρό ότι πρέπει να καταδικαστεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Πρέπει να καταδικαστεί ο καλλικράτης που διαμορφώνει ένα πλαίσιο. Και δεν ακούω από άλλους να λένε πώς θα αντιμετωπίσουν τον Καλλικράτη. Θα πάνε κόντρα στον Καλλικράτη, θα τον αμφισβητήσουν τον Καλλικράτη. Θα συγκρουστούν με τον Καλλικράτη. Θα πάνε ενάντια στους νόμους που θέτει ο Καλλικράτης και στο πλαίσιο αυτό. Δεν λέει κανείς κουβέντα. Και από αυτή την άποψη το λέμε για ποιο λόγο. Ότι πρέπει να καταδικαστεί λοιπόν ο Καλλικράτης, η αντιλαϊκή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταδικαστεί, η οποία αποτελεί και την ομπρέλα όλων αυτών των οποίων ζούμε. Για παράδειγμα, ο αγρότης πετύεται από το χωράφι του γιατί υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική η οποία έχει βάλει ποσοστώσεις, πρόστιμα συνυπευθυνότητας, καταστροφή παραδοσιακών καλλιεργειών, καταστροφή παραδοσιακών καλλιεργειών όπως είναι η κορινθιακή σταφίδα εδώ στην περιοχή που ήταν προϊόν που έδινε εισόδημα στον κόσμο και ήταν και εξαγώγημο όπως λένε. Μάλιστα. Από αυτή λοιπόν την άποψη ένα δεύτερο ζήτημα. Να καταδικάσει με την ψήφο τους υπεύθυνους που είναι σήμερα υποψήφοι των κομμάτων που προέρχονται από τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Να καταδικάσει, εμείς το τονίζουμε και πάλι,
τα νανοναζιστικά μορφώματα, τα ακροδεξιά μορφώματα της Χρυσής Αυγής ή και τα καλυμμένα ακόμη τέτοια μορφώματα που διεκδικούν την ψήφο, αποτελούν τα μαντρόσκυλα του συστήματος, εμείς το λέμε καθαρά. Και βεβαίως να μην έχει καμία εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς που σήμερα παρουσιάζουν οράματα και ιδέες που θέλουν να το παίξουν φιλόδοξοι σωτήρες. Είναι λαοπλάνοι και δημαγωγοί, είναι καιροσκόποι και τους προειδοποιούμε γιατί δίνουν καθημερινά διαπιστευτήρια στον ξένο παράγοντα, στους Αμερικάνους, στους Ευρωπαίους ότι θα είναι καλοί διαχειριστές, πάνε στα Τέξας και στις Βρυξέλλες. Δίνουν διαπιστευτήρια στο ΣΕΒ, στους βιομήχανους και στους κεφαλαιοκράτες. Είναι υποκριτές. Γιατί όταν κατηγορούν ότι κόβει τα χρήματα η κυβέρνηση τοπική και περιφερειακή διοίκηση, συμφώνησαν από κοινού όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ να μην παραδοθούν, να μην παραδοθούν τα 10 δισεκατομμύρια παρακρατημένοι πόροι στους δήμους και στις νομαρχίες. Μετά από κοινή ομόφωνη απόφαση των κομμάτων κυβερνητικών ή αντιπολιτευτικών, αλλά του μονόδρομου, δηλαδή του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του Λάος και του Συνασπισμού τότε, να μην δοθούν οι παρακρατηθέντες πόροι παρά 10 δισεκατομμύρια. Και από αυτή την άποψη λέμε, τελειώνω με δύο κουβέντες μόνο, να επιλέξουν τη λαϊκή συσπήρωση ανεξάρτητα αν έχουν επιφυλάξει για το πρόγραμμά της, είναι ψήφο σίγουρη, δεν αλλάζει, μετερίζει, συμβάλλει στην οργάνωση της λαϊκής πάλης αλλά και στην ανακούφιση του λαού των ανέργων με προτάσεις, σχέδια και οργάνωση της δουλειάς, στη ρήξη και στην ανατροπή, για να αναγεννηθεί η ελπίδα, η προοπτική και η αξιοπρέπεια, για να ενισχυθεί το αντίπαλο δέος σε αυτά τα οποία ματώνουν καθημερινά τη ζωή του ανθρώπου και κάνουν το μέλλον του αβέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρημένη ώρα. Όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα. Άλλοι τρεις συνομιλητές, άλλοι τρεις υποψήφιοι περιφερειάρχες. Πάμε στον κύριο Δαλιώτη για να κλείσουμε την κουβέντα μας σιγά-σιγά. Κύριε Δαλιώτη. Εγώ θα ήθελα να πω λίγο στο φίλο μου τον Βασίλη Χατζηλάμπρου ότι από τότε που κόπηκαν τα επιδόματα και το παιδί έγινε τεκμήριο, Βασίλη, δεν θα δούμε πάλι πολλά παιδιά στα χωριά μας. Τώρα, όσον αφορά το ΕΣΠΑ, στόχος μας είναι ο εξής. Ξέρουμε ότι τα καρτέλ, οι ίδιοι αξιολόγησης και οι μεγαλοκαρχαρίες θα πάρουν το ΕΣΠΑ όλο. Και πώς θα το πάρουν? Το ΕΣΠΑ θέλει 50% ίδια συμμετοχή. Ο μικροεπενδυτής, η μικρομεσαία επιχείρηση που εκεί πρέπει να δώσει βαρύτητα η περιφέρεια, εκείνη την επιχείρηση πρέπει να στηρίξει, πώς θα βρει το 50% της ίδιας συμμετοχής για να ξεκινήσει ένα ιδιωτικό έργο, όταν μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 260 δις για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και οι τράπεζες είναι κλειδωμένες. Οι τράπεζες δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην πραγματική αγορά. Οι στρόφιγες είναι κλειστές. Άρα λοιπόν, άμεσα πρέπει να ξεκινήσει η χρηματοδότηση από τα 260 δις. Όσον αφορά το αγροτικό, αυτοί που ψήφισαν και σήκωναν το χεράκι του στη Βουλή όταν διπλασιαζόταν ο φόρος του πετρελαίου, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν και να βάλουν την αγροτική πολιτική μας μπροστά. Η αγροτική τράπεζα. Η δημόσια περιουσία ξεπουλιέται μέσω τα ΙΠΕΔ και η ιδιωτική περιουσία ξεπουλιέται μέσω της Αγροτικής Τράπεζας. Τη χαρίσαμε στην Πειραιώς παραμονές των προηγούμενων εκλογών. Τι θα γίνει? Θα χάσουμε τη γη μας, την ελληνική γη. Γιατί ο αγρότης είναι διαχειριστής της ελληνικής γης. Την καλλιεργεί γιατί έχει υποχρέωση να συντήρησει την ελληνική κοινωνία. Δεν του ανήκει. Γι' αυτό λοιπόν στη νέα ΚΑΠ η επερχόμενη περιφερειακή αρχή δεν πρόσεξε και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν πήρε το μερίδιο που της αναλογούσε. Όσον αφορά το πολιτικό μήνυμα που θέλω να περάσω στους ψηφοφόρους μας, στους συμπολίτες μας, στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδος, είναι το εξής. Κάποιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης υπήρξαν υπερέτες των κομμάτων και τώρα ζητάν πάλι την ψήφο των συμπολιτών μας. Γιατί? Για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική επανάπτυξης της περιφερειάς μας. Στην περιοδία μας βλέπουμε τον κόσμο να μας δέχεται. Και ξέρετε γιατί μας δέχεται? Γιατί είμαστε πολίτες και όχι πολιτικοί. Το ζούμε το πρόβλημα, δεν το ακούμε. Και χαιρόμαστε που στις περιοδίες μας, γιατί οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδος μας βλέπουν σαν συμπολίτες τους και όχι ως πολιτικούς.
Τους δίνουμε λοιπόν το χέρι να περπατήσουμε μαζί τη γέφυρα που θα μας ενώσει, να ανατρέψουμε τις πολιτικές των προηγούμενων ετών, να φέρουμε την ανατροπή και έπειτα όλοι μαζί να δημιουργήσουμε. Εμείς, με τα δικά μας χέρια και όχι με τους εντολοδόχους των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε και στον πρωτοτελευταίο βέβαια συνομιλητή για σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, περιφερειακές δημοτικές εκλογές 2014, 7 υποψήφιοι περιφερειάρχες. Κύριε Σόκο, ο λόγος σας και κλείνουμε τον κύριο Χατζηλάμπλου. Εγώ και η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη Δυτική Συμπολιτεία δεσμευόμαστε απέναντι στο λαό της Ιλίας, της Αχαΐας και της Ετωλακαρνανίας με πρόγραμμα. Αύριο θα κυκλοφορήσει στην Ιλία το πρόγραμμά μας, το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Ιλίας και του συνόλου της περιφέρειας, με προτάσεις, λύσεις και πολιτικές που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα 5 χρόνια, εφόσον έχουμε την εντολή του λαού, και θα την έχουμε. Ο τόπος μας χρειάζεται ανασυγκρότηση. Χαίρομαι που σχεδόν όλοι οι συνομιλητές αποδέχτηκαν και συμμερίζονται τον όρο παραγωγική ανασυγκρότηση που χρησιμοποίησα πρώτος πριν από 4 μήνες. Αυτό χρειαζόμαστε. Και για αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να έχουμε στοχευμένες πολιτικές. Και μέσα από τις στοχευμένες πολιτικές να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα λίγα κονδύλια από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και λέω λίγα σε σύγκριση με κονδύλια που διατέθηκαν στο παρελθόν. Για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε καινοτομία εκεί που χρειάζεται, ανάπτυξη εκεί που μπορούμε και βεβαίως υποδομές εκεί που είναι αναγκαίες για να λειτουργήσουν ως επενδύσεις που θα κάνουν απόσβεση για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο αναξιοποίητους πόρους και υποδομές. Δεν μπορούμε να έχουμε τεράστιο επενδυμένο κεφάλαιο και να χυμάζεται, όπως είναι το λιμάνι στο Πλατιγιάλι, όπως είναι η εργοταξιακή χώρη της Γέφυρας, όπως είναι το παλιό λιμάνι στην Πάτρα, όπως είναι οι ιεροί τόποι που θα έπρεπε να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του οποιοδήποτε ασχολείται με τα κοινά στη Δυτική Ελλάδα, οι ιεροί τόποι όπως είναι η Αρχαία Ολυμπία, η Ήλιδα, ο Επικούριος Απόλλωνας. Θα πρέπει να δούμε πολιτικές στοχευμένες για την ανάπτυξη των υποδομών στον τουρισμό, που θα παντρευτεί αρμονικά, θα συνδεθεί αρμονικά με τον πρωτογενή τομέα, που θα πρέπει να είναι και η βάση της οικονομικής μας ανάπτυξης και της οικονομικής ανασυγκρότησης του τόπου μας. Μάλιστα. Θα πρέπει μέσα από πολιτικές να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε την δυνατότητα και το έχουμε αποδείξει εδώ και 2 δεκαετίες να υλοποιούμε τα προγράμματά μας. Και έχω μια ιστορία πίσω μου όπου δεσμευόμουν πάντοτε, όχι με λέξεις και με κουβέντες, γραπτός για το τι θα κάνω και το τι μπορώ να κάνω. Και με βάση αυτό θα κάνω τον απολογισμό μου εγώ και οι συνεργάτες μου μετά από 5 χρόνια. Άκουσα τον όρο τοπική κυβέρνηση στην αρχή της κουβέντας μας. Αλήθεια, έχει κανένα την αίσθηση ως πολίτης αυτής της περιφέρειας ότι αυτά τα 3,5 χρόνια είχε να κάνει με καμιά τοπική κυβέρνηση και κανέναν τοπικό κυβερνήσει? Όχι στους διαχειριστές, ναι στις πολιτικές που αναβαθμίζουν τον τόπο και την πολιτική στη χώρα μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σας τοποθέτηση. Κλείνουμε λοιπόν την κουβέντα μας σημερινή με τον κύριο Χατζηλάμπρου. Κύριε Χατζηλάμπρου, σε εσάς ο λόγος. Και βέβαια επανεκκίνηση οικονομίας, ΕΣΠΑ, είπαμε 20,8 δις, αρκετά τα χρήματα. Δέτεται παντού το ίδιο. Μ' αρέσει. Ότι είναι πολλά τα λεφτά με το ΕΣΠΑ. Δεν είναι πολλά τα λεφτά με το ΕΣΠΑ. Συνεχίζω να το λέω. Για τη σημερινά δεδομένα που διανύουμε, κύριε Χατζηλάμπρου, επιτρέψτε. Περιμένετε. Το λέω αυτό γιατί αν δεν υπάρξει συνέργεια άλλων πραγμάτων, αν δεν υπάρξουν αλλαγές γενικότερες, έτσι που να υπάρχει είτε τράπεζα ειδικού σκοπού, είτε να υπάρχει τράπεζα που να ευνοεί τον μικρομεσαίο που χρειάζεται ακριβώς. Λέχθηκε κιόλα 45 μέχρι 55% ίδια συμμετοχή,
ή ακόμα και για τα μικρότερα έργα των Δήμων, όταν όλα θεωρούνται πλέον ανταποδοτικά, η ίδρυψη, η αποχέτευση, και θα πρέπει ο Δήμος να βρει το 50% των πόρων, ένα μικρό έργο σημαίνει 10 εκατομμύρια στην ίδρυψη. Πού θα βρει τα 5 ο Δήμος για να κάνει, να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο? Άρα δεν υπάρχουν πόροι ούτε εσείς. Λέω λοιπόν ότι είναι δύσκολη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Γιατί? Γιατί θα ήθελε να επιλύσει και σε βάθος χρόνου, γιατί το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, ότι από τη στιγμή που ξεκινάει μια ιδέα μέχρι τη στιγμή που θα υλοποιηθεί θέλει διαρκή δουλειά 2 χρόνια. 252 μέρες νομίζω ήταν σε μια ημερίδα που παρουσιάστηκε τι ακριβώς δουλειά γίνεται για να περπατήσει 1 ευρώ από εδώ εδώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έπρεπε αυτό να έχει μια συμπληρωματική λειτουργία σε ένα ουσιαστικό είτε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε πρόγραμμα της περιφέρειας για ουσιαστικές επενδύσεις, και να έχει έναν πιο μακρόπνο προγραμματισμό η συμπληρωματικότητα του ΕΣΠΑ. Γιατί ως συμπληρωματικό δίνεται σε οικονομίες οι οποίες έχασαν πόρους από τη σχέση μέσα στα πλαίσια του σκληρού ευρώ τη δεκαετία που πέρασε. Η αποδιάρθρωση οικονομική στην Ελλάδα, η παραγωγική κατά κύριο λόγο, σχετίζεται ακριβώς με τη διείσδυση των εισαγωγών σε πλήθος κλάδων στους οποίους είχες παρουσία και αναγκάστηκες να κλείσεις εταιρείες αρκετά εύρωστες για τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, σήμερα το ΕΣΠΑ, όταν το λέμε έτσι, και νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος μας. Θέλει συνολικότερες αλλαγές δίπλα στο ΕΣΠΑ, παρόλο ότι αφήνει κάποια περιθώρια για χρηματοδοτήσεις είτε στην κοινωνική οικονομία, είτε αφήνει περιθώρια για να πάνε κάποια από τα κονδύλια στους άμεσους παραγωγούς σε ενότητα, να μπορέσουν οι ίδιοι να κάνουν είτε μεταποίηση είτε τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, προσθέτοντας έτσι προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Όμως, το προσωπικό το οποίο τα δουλεύει αυτά και είναι εξαιρετικά καλό από επιστημονική επάρκεια, δεν επαρκεί πια. Το προσωπικό της περιφέρειας βγαίνει σε συντάξεις την ίδια στιγμή που δεν μπορεί να προσληφθεί άλλο, κτηνίατρους λίγους, μηχανικούς λιγότερους, και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να υπάρχει η κρεμόμενη δαμόκλειο σπάθη της κινητικότητας ή της αξιολόγησης κατά 15% απόλυση, έτσι ακριβώς προβλέπεται στα μνημόνια. Άρα η αξιοποίηση τέτοιων πραγμάτων στην κοινωνία μας δεν μπορεί να μην συνδυάζεται με αλλαγές γενικότερες του προσανατολισμού και της στήριξης της ίδιας περιφέρειας. Άρα το πολιτικό αποτέλεσμα μιας ανατροπής την Κυριακή που έρχεται θα έχει θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε αυτά τους ίδιους τους πόρους που θα κληθεί ο μηχανισμός πια της αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να διαχειριστεί. Μιλώντας δε για το μήνυμά μας, θα ήθελα να πω το εξής. Ο κόσμος ξέρει ότι πρέπει να συνδυάσει αυτές τις εκλογές με τη δικιά του προσωπική κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι ψηφίζουμε μόνο για περιφερειακές ή μόνο για ευρωεκλογές. Αλλά και από αυτή τη σκοπιά να κοιτάξει τα πράγματα, πού πηγαίνουν. Μια αυτοκρατορία του μερκελισμού στην Ευρώπη, η οποία ακόμα και τις περιφέρειες θα ήθελε να έχει απευθείας σχέση μαζί τους και όχι στη βάση ενός εθνικού κράτους ανεξάρτητου και κυρίαρχου. Οι περιφέρειες θέλουν να τις συνδεθούν κατευθείαν με ένα ισχυρό Βερολίνο ή ισχυρές Βρυξέλλες. Είναι μια νέα αρχιτεκτονική την οποία προσπαθούν να προωθήσουν. Την ίδια στιγμή όταν ζητάμε εμείς έναν εθνικό σχεδιασμό που πάνω εκεί να πατήσει ο περιφερειακός σχεδιασμός, το λέμε γιατί έχουμε αντίληψη ότι μια πατρίδα τη φτιάχνει στο σύνολό της. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η αυτοδιοίκηση. Μέρος της ενεργοποίησης του πολίτη είναι η αυτοδιοίκηση. Αυτό που θα κρίνει τα πράγματα είναι όχι μόνο η ψήφος της 18 που θα σημάνει ανατροπή, αλλά η ενεργοποίηση των πολιτών στο να φτιάξουμε τη Δυτική Ελλάδα, να φτιάξουμε την κατάσταση στην πατρίδα μας τέτοια, έτσι που τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ, να βρίσκουν προοπτική. Αυτό σημαίνει έναν μεγάλο διαρκή αγώνα. Σημαίνει ανατροπές, σημαίνει αγώνα, σημαίνει δημιουργία και κινητοποίηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πολύ καλή κουβέντα είχαμε. Πάμε και στο Λευτέρη Βαρουξή να γαλλικτήσει και αυτός από το Πατρίς Νιούς και βέβαια να γαλλικτήσουμε όλους. Λευτέρη, αρκετά καλή κουβέντα είχαμε. Πολλά περισσότερα βέβαια. Αρκετά καλή κουβέντα. Πιστεύω ότι βοηθήσαμε έτσι ώστε να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη όλοι οι ψηφοφόροι, έτσι ώστε να πάνε με αρκετό μυαλό την Κυριακή να ψηφίσουν, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον τόπο τους. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, έτσι Περικλή. Ναι, ακριβώς 6, που άλλωστε θα έχουμε εικόνα
σε 7 βέβαια κίνδυνοι κάλπες, αλλά θα έχουμε εικόνα εδώ πάντα από τις 6 καλεσμένοι, παραλυπόμενα, συνεντεύξεις, το τι έγινε βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όλα αυτά εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Θα έχουμε συνδέσεις με τρεις νομούς, με όλη την περιφέρεια της Ελλάδος. Άλλωστε, είπαμε, κανένα της περιφέρειας της Ελλάδος είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Λευτέρη, σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους τους υποψήφιους περιφερειάρχες. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Κρατάω ότι είχαμε πάρα πολύ καλή κουβέντα. Κινηθήκαμε σε ήρεμο κλίμα, μου άρεσε αρκετά αυτό. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση. Τα συμπεράσματα του κόσμου είναι δικά του. 7 λοιπόν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες για σήμερα εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Δώσαμε την ευκαιρία οι υποψήφοι αιρετοί να πούν τις απόψεις και να δώσουν βέβαια το δικό του στίγμα για την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ όλους σας. Καλό βράδυ να έχετε και καλή επιτυχία σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.